Το δασκαλάκι, δεν πούφα τον έχει. Αυτό είναι. Κατευθείαν το δασκαλάκι, δεν θα χυμίξουμε, ξέρεις. Χθες κράξαμε τον καλημέρα Κιώση, τον κράξαμε τον Κιώση χθες, έφαγε κράξιμο και μετά. Και εγώ κάτι Γερμανού, ένα ζευγάρι Γερμανό χθες που του πήγα, θα σου πω που. Λοιπόν, όχι. Μετά. Και στο ξεκίνημα και μετά που μπήκε. Ναι, το είπα. Λέω Χρήστο, μπράβο, συγχαρητήρια για τη σιγουριά σου, για τη Μακένιτ. Στο είπα, λέει Ιρλανδί είναι. Συνεχίζει. Λέω μπράβο, τέλο. Ευτυχώ. Μόνο που είναι, λέω Καναδί. Άντε, από πότε. Λέω τώρα, άλλαξε χαρτιά τη προχθέ. Έχει πέντε μέρες, Άλεξ. Τα κάναν. Τώρα στα 65 της. Δεν νομίζω να τράπηκε ιδιαίτερα ο γιος. Απλά σε κοιτούσε τα μάτια, χαμογέλασε και τελείωσε. Είναι Πέμπτη σήμερα, παιδιά. Ναι, κυριούλιδες και κυριούλες. Πέμπτη σήμερα, 27 Ιουλίου. Ιουνίου. Άστο, πολύ τρέχει. Δεν θα ήμασταν εδώ πέρα. Άστο. Λοιπόν, σε μεσικό ξεπαρθένιας, μεγάλη μας χαρά. 1-1. Δεν θα σαστέ. Να τα πάμε τα πράγματα στη σειρά. Δεν θα σαστέ. Ναι, έτσι, σωστό. Σωστά, έτσι, σωστό. Έτσι, μπράβο. Είναι η Τρόικα στον Λίμπρο της καρδιάς σου, στους 107,4 μεγάλους των FM. Κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 10 με 12, η κομπή η οποία σαρώνει στα FM της πόλης. Όχι μόνο στην πόλη όμως, αλλά και στον πλανήτη ολόκληρο μέσω του www.libero.fm. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Έχετε την καλημέρα του Σωτήρη Δασκαλάκη. Θα κάνει και σήμερα τα μαγικά του. Θα αντέξει την κονσόλα του Λίμπερου της καρδιάς σου. Διά σου. Είναι ο Παναγιώτης Παπαδόπουλας. Παναγιώτης The Bucket Dribbler Παπαδόπουλας. Είναι ο Chris Chalt. Κάπου εδώ τριγυρίζει. Και είμαι ο φιλόπατρης Μάριος Σλαμής. Σλαμάς για τους φίλους. Χαμίνη του δρόμου και της κερκίδας γητευτής των αγριεμένων ραδιοκυμάτων αθεράπητος του αργός επίσης ευμάρειας. Να ξεκινήσω λίγο με μια γκρίνια. Σκεφτόμουν την κοπέλα αυτές τις μέρες. Έλεγα ότι έχει εξαφανιστεί η Χριστίνα που στέλνει πάντα μηνύματα για διαγωνισμούς. Έχει εξαφανιστεί από εμάς τους τελευταίους τρεις μήνες, τέσσερις. Έστελνε και σχόλια. Με χαρά βλέπω μήνυμά της τώρα, με λύπη μου όμως στην προηγούμενη εκπομπή. Πάρε να έχει. Χριστίνα, καλημέρα. Να σε καλά. Καλημέρα, Χριστίνα. Μαριλίζα. Κάτσε να κερδίσει εμάς, τρύπησε εμάς, Δημητούλα. Όχι, ρε. Μαριλίζα έχουμε στη γραμματιακή υποστήριξη. Ήρθε. Έχουμε SMS-ικό ξεπαρθένιασμα από τον 211. Δεν έχουμε λόγια πλέον για σένα. Πολύ, πολύ, πολύ καλημέρα σας παιδιά. Νίκος ΠΑΟΚ Ασβεστοχώρη. Αγόρι μου, δεν θέλω να σε γνωρίσω. Έτσι είναι όλα τα παόκια, φίλε. Μόνο αυτό. Δεν θέλω να σε γνωρίσω. Τα φιλιά στον Μπέμπι. Φιλιά και αγκαλιά από την Τρόικα στον Μπέμπι. Ο Μπέμπι δεν ήταν ο αδερφός του Μπαρτέζ. Α, ναι, που βγαίνανε. Ναι, θυμάσαι. Ο Ηρακλειδέας. Μάλλον τα έχει παρατήσει ο Ηρακλειδέας. Που θα βότανε. Γιατί πού είναι ο Μπαρτέζ. Δεν τα παράτησε αυτό. Ναι, ο Μπαρτέζ. Κάτσε που είναι. Αυτό με νοιάζει. Πώ είναι, Μπαρ. Είχε και μια παύλα τεζ. Μα δεν μακέ, μακάρι, εμφανιστεί ο Μπαρτέζ. Τον οποίο τον. Κάτσε κανένα να γνωρίσει και του δύο. Τον Μπαρτέζ σίγουρα τον γνώρισε. Και τον άλλο. Με σε συνάντηση που είχαμε κάνει. Τον Μπαρτέζ την πρώτη φορά τον γνωρίζαμε στην Σοφούλη που κάναμε στο. Δεν το θυμάμαι τον Μπέμπι. Συνάντηση ακροατή. Δεν το θυμάμαι τον Μπέμπι. Τον Μπέμπι το θυμάμαι. Τέλο πάντων. Λοιπόν, πάμε λίγο στου διαγωνισμού μα. Δίνουμε δύο. Είμαστε πολύ πολύ περήφανοι. Πραγματικά και πολύ πολύ χαρούμενοι και για του δύο διαγωνισμού σήμερα. Δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για το live των Pix Lux στην Μονή Λαζαριστών. Τι σου δώσει ζωή καλό για να θυμάσαι. Σε πότισε με χάπια ειδονής. Παραμυθένια χρώματα και γεύσεις του θανάτου. Σε κάθε βήμα σου, σε κάθε σου στιγμή. Τώρα καθρέφτης έμεινε μονάχος μάρτυρά σου, σύμμαχος με τα αθλία τα χρόνια που μισείς. Συνέχισε. Δύο διπλές προσκλήσεις λοιπόν για να απολαύσετε τα κομμάτια. Όπως αυτό που τραγούδισα. Όπως αυτό που ακούσατε από το κακέκτυπο του Ράμπι του Στόκα. Pix Lux απόψε στη Μονή Λαζαριστών στα πλαίσια του καλοκαιρινού φεστιβάλ που λαμβάνει φέτος για χι φορά. Συγγνώμη, δεν θυμάμαι. Δίνουμε. Οι Σκόρπιος των Βαλκανίων. Δίνουμε και δύο διπλές προσκλήσεις για μια πραγματικά υπέροχη θεατρική παράσταση. Καλή κλασικό έτσι. Πλέον έργο. Το Τάβλι. Της νεότερης ελληνικής δραματουργίας. Το Τάβλι. Το Τάβλι του αείμνηστου Δημήτρη Κεχαΐδη. Απόψε στο θέατρο Κήπου σε σκηνοθεσία του Λευτέρη Γιοβανίδη, σε μουσική του Θοδωρή Οικονόμου, υπέροχο οικονόμου, σε πολλά θεατρικά έχει γράψει έργα ο άνθρωπος, με Ηρακλή. Δεν Ηρακλή όμως. Ηρακλή είναι, συγγνώμη. Με Ηρακλή Μιχαηλίδη και με Γεράσιμο Σκιαδαρέση. Και αυτός Ηρακλής. Είναι. Απόψε. Που ιδέα δεν έχω. Νομίζω δεν ασχολείται καθόλου άνθρωπος. Από ό,τι θυμάμαι. Απόψε. Το έχει πει, ναι.
Α, μπορεί να είναι έτσι. Ο Σκιαδαρέσης, ο Γεράσιμος. Από τότε. Το είχε πει στο Βαλκανιζατέρ. Α, μιλούσε, μας λέει ο Σωτήρης, έδωσε συνέντευξη σε κάποιο μέσο για την ταινία Βαλκανιζατέρ του Σωτήρη Γκορίτσα με τον Στέλιο Μάινα, κλασική ελληνική ταινία 90's. Και εκεί το είπε, λέει ότι υποστηρίζω ΠΑΟΚ. Δεν το γνώριζα. Λέω, δεν το γνώριζα, ειλικρινά. Λοιπόν, το τάβλι απόψε στο θέατρο Κήπου. Στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Χάνθ. Ξέρετε που είναι τώρα, δεν το σχολιάζω. Δύο διπλές προσκλησούλες. Συνεπώς, τι κάνεις εσύ? Πληκτρολογείς FM. Αφήνεις κενό, γράφεις όνομα και επώνυμο οπωσδήποτε, δίπλα γράφεις live ή θέατρο ή και τα δύο και το αποστέλεις στο 54-526. Δίνω το δικαίωμα σε Παναγιώτη Παπαδόπουλα να διαλέξει ένα κομμάτι από Pixlax. Του δίνω το δικαίωμα. Άργησε όμως, το έχω έτοιμο. Σωτήρη, παίξ' το. Είναι και αγαπημένο μου, το είχα από πριν έτοιμο, πριν τραγουδήσει ο Παναγιώτης, εννοείται. Είναι και αγαπημένο μου, για μένα το πιο όμορφο κομμάτι που έχουν γράψει οι Pixlax. Το έχεις πει πριν πάρα πολλά χρόνια και έχεις δίκιο, φίλε. Ναι. Δεν το είχα σε μεγάλη εκτίμηση, αλλά αν το κάτσεις και το σκεφτείς και ακούς και τους στίχους έτσι και η μουσική είναι όντως. Ναι, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα, είτε τους αγαπάς, είτε τους μισείς, είτε αγαπάς να τους μισείς, η πιο επιδραστική ελληνική μουσική μπάντα. Το επαναλαμβάνω, η πιο επιδραστική ελληνική μουσική μπάντα των τελευταίων 30 ετών. Ξεκάθαρα, έτσι. Επαναλαμβάνω τις λέξεις μία-μία, συνειδητά το λέω εδώ για πάρα πολλά χρόνια. Η πιο επιδραστική ελληνική μουσική μπάντα, έτσι. Αυτό δεν απολύτως, δεν είναι πάντα και καλό, έτσι. Μπορεί να είναι και κακό. Μπορεί να είναι και κακό, δεν ξέρουμε. Αυτό. Δύο διπλές προσκλησούλες η Pixlax απόψε στη Μονή Λαζαριστών. Δύο διπλές για το τάβλι του Δημήτρη Κεχαΐδη με Ηρακλή Μιχαηλίδη, Γεράσιμος και Αδαρέση και τα δύο απόψε. 9 η ώρα η παράσταση. Νομίζω ότι η Pixlax ξεκινάνε στις 9.30 με 10 παρά 20. Όσες και όσοι δεν κερδίσετε πρόσκληση σε εμάς, μπορείτε να διεκδικήσετε προσκλήσεις στο αδερφάκι του Λίμπερο, στον μήνυμα 107,7. FM κενό, ονοματεπώνυμο, γράφεις live ή θέατρο ή και τα δύο, αποστολή στο 54-526. Δώσε Παναγιώτη εισιτήριο για εικόνα του χειμώνα, λέει ο 509 και μπαίνει στην κλήρωση. Θεϊκό μήνυμα, θεϊκό μήνυμα, αν και τεχνικά δεν είναι σωστό, από Γιώργο Ιταλό. Α, για να δούμε τι λέει. Όναρ, η θηλυκή Pixlax. Εντάξει, η Όναρ είναι μια γυναίκα και δεν είναι η super... Εντάξει. Είναι η φωνή. Είναι ο αδερφός του Πιάτσικα, είναι τρία αγόρια και η Πέννη Ραμαντάνη. Εντάξει, οκ. Okay. Ο αδερφός του, πώς ήταν εσύ, Κώστα. Δεν θυμάμαι. Πώς ήταν. Τον βάλαμε να φυλάει στους Όναρ που ανοίξανε τους Σόκρατες. Τζάμπα λεφτά. Και έβαζε τζάμπα τους Παοξίδες. Γίναμε ρεζίλι. Γίναμε ρεζίλι, κανονικά. Ρεζίλι δεν γίνεσαι αν πας από όλους 18 στην κάτω τούμπα στο κύπο του Γαλλού και στο ίντερνετ στο injectionservice.gr και ρωτήσεις ποιο είναι το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των μπέκα άμεσου ψυχασμού. Τσίφση είναι στην injection service με εκτυπωμένα τα αποτελέσματα της διάγνωσης. Να πούμε, ξεκινάμε σήμερα με αντίο στον Μπάμπη Χολίδη. Έφυγε σε ηλικία 62 μόλις ετών. Θρυλική μορφή της ελληνικής πάλης της δεκαετίας του 80. Με δύο χάλκινα μετάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες. Στο Λος Άντζελες το 1984. 84, και το επόμενο. Σεούλ το 88. Πώς και έτσι. Άντε ρε, χαμένε, θα μου μιλήσει εμένα και χρονολογίες και διοργανώσεις. Χαμένε. Πάσαμε πιάσει και αδιάβαστο, κακομύρι. Παιδιά, δεν υπάρχει. Αυτός ήταν εδώ πέρα έξω και έβαζε μία ώρα σπρέι. Απίστευτο. Έχω βάλει Σάνεξ μισό κιλό. Α, και εγώ έβαλα πολύ πράγμα. Αμερικάνικο, κάτσε καλά. Μποχ. Από αυτό που φοράει αυτός, 3 ευρώ πιο ακριβό είναι το μπουκαλάκι. Έχω βάλει το Φάτο Invincible στις μασχάλες. Φάτο, περίπου... Φάτο και σκάστο. Δεν θέλω να στεναχωρήσω, παίρνεις μαϊμού προϊόντα. Η μεγαλύτερη ντροπή, ρε φίλε, είναι αυτό το όταν πράγμα. Εμένα, σήμερα, διαρκεί, όταν εμένα. Αυτός πάλι δίπλα είναι εκεί πέρα αυτός. Ξεφθύμισε αυτό. Αυτό μπορεί να μιλήσει πιο πολύ. Ο Σπηλιοτόπουλος, ο Άρης. Όχι, ο Άρης είναι. Ο Άρης είναι στον μπάσκετ του Άρη. Σπηλιοτόπουλος. Πόσα χρόνια. Εσύ ήταν γερός ο άνθρωπος, απλά το μαλλί του άσπρος. Ήταν δίπλα στον Ταχιάο. Ναι, το μαλλί του άσπρος. Πάρ' την κεφαλιά σου. Ήταν δίπλα στο. Πώς γίνεται, ρε φίλε. Πόσο χρόνο είναι. Παιδιά, μας είπανε ότι έγινε με καραμαλί. Γκρεμίστηκε το βελίδιο. Καμία σχέση με Dropkick Murphys, έγινε χαμός. Ναι, πες. Τι πεις να πεις, εσύ μιλάνε... Πάρε να τα έχεις προκαταβολικά. Ναι. Λοιπόν, εγώ έρχομαι από το Βαθύλακο,
και είναι κανονικό το αποσμητικό, γιατί αυτή είναι η έννοια του αποσμητικού. Να το φοράς και να είναι μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Εσένα που είναι μούφα, βέβαια. Απ' την άλλη είναι πολύ βαρύ το δικό σου. Ωραία, μην το φοράς. Το λοιπόν, δικό μου πρέπει να σηκώσει το μπλουζάκι να μην δει. Μπάμπης Χολίδης. Πάμε, αγόρι μου. Χθες την είδηση την έμαθα, μου την έστειλε ο αδερφός μου. Ναι. Που δεν πολύ στέλνει τέτοια θέματα. Ναι. Το ζάνει τίποτα για Άρη και τα λοιπά, στο κινητό μου. Εννοείς αθλητικά τέτοια θέματα ή απώλειες ζωής? Όχι, δεν ασχολείται γενικότερα με τέτοια πράγματα. Ρε, ναι, με αθλητισμό. Όχι, με αθλητισμό ασχολείται. Άρα με απώλειες. Λες κάτι. Είναι κάτι το μοναδικό αυτό. Ναι. Παρακάτω που λέει και ο δασκαλάκης. Δεν ασχολείται με τέτοια πράγματα. Ναι, μου το έχει στείλει λοιπόν χθες ο αδερφός μου. Τον καλημερίζω. Γιατί μου το έχει στείλει ο αδερφός μου? Γιατί φίλοι, όταν ήμασταν πιτσιρίκια. 7-8 χρονών, 9. Α, παλεύατε και κάνατε. Παλεύαμε και κάναμε και λέγαμε ότι ο νικητής ήταν ο Μπάμπης Χολίδης. Α, πάντα. Ναι. Συγκινητικό. Ναι. Το έκανε αυτό στα αλήθεια. Ναι. Το έκανε. Μου το έστειλε χθες. Αυτό κάναμε. Δηλαδή ο νικητής πάντα έλεγε ότι είναι ο Μπάμπης Χολίδης. Δηλαδή εσύ ποτέ δεν το ξεστόμπησες. Είμαι 3,5 χρόνια μεγαλύτερος. Λες, αυτό δεν έχει σημασία. Και ο αδερφός μου είναι 1,5 χρόνια μεγαλύτερος. Μια ζωή στην πάπα. Ο αδερφός του με αυτόν σωματικά καμία σχέση. Μιλάμε για αντίλαπα. Σου δίνω το στυλ, κατάλαβε. Άρε φίλε, τι ωραία περνάει εδώ, ρε παιδιά. Καθόμουν δίπλα του, το παιδί με έσφιξε το χέρι. Ναι, όχι, τα ανάλια. Άστο. Όχι. Αντιλαπά τελείω. Καλημερίζουμε, αδερφέ. Και μετά. Τι είπε, είναι τρία χρόνια μεγαλύτερο. Σοβαρά, εσύ είσαι μεγαλύτερο. Ναι, εντάξει, οκ. Μετά όμω. Πάντα τα μικρά αδερφιά δίνουν τα μεγαλύτερα, φίλε, να ξέρει. Εμάς δεν μας έδιρε ποτέ, να ξέρεις. Ναι. Ούτε εμείς τον δίραμε. Μετά βέβαια. Άνθρωπος... Λέω ρε παιδί μου, είναι πιο ανέστητο. Εμείς τον δέναμε όταν ήταν αυτός 7 και εγώ 10. Ναι, όπως γίνεται με όλα τα παιδάκια. Ναι, συνέχισε, ωραία. Λοιπόν, και σου την ιστορία. Ήταν συγκινητικό, γιατί σου λέω, παίζαμε τότε ρε παιδί μου πάλι και τα λοιπά και λέγαμε ο Μπάμπης Χολίδης. Ναι. Και αυτό είναι ένα δείγμα της επιρροής της εποχής. Δηλαδή ναι, πόσο σημαντικό. Κάποιων προσώπων και τα λοιπά. Ήρωες ήταν. Δηλαδή, ήρωες τώρα, ένα αθλητής στην πάλι, ρε φίλε. Ναι. Δεν είναι ποδοσφαιριστής, ναι, δεν είναι μπασκετμπολίστας. Ναι. Και δεν το ξεχνάς και γίνεται σημείο αναφοράς στη ζωή σου, γιατί εκείνο το χρονικό διάστημα πραγματικά. Επειδή δεν υπήρχαν και ίντερνετ και τέτοια, ήταν ό,τι δεις στην τηλεόραση. Φυσικά. Ναι, αυτό, ναι. Ο άνθρωπος ήταν ίνδαλμα τότε. Ήταν, που είχα ίνδαλμα τον Κωστίκο, πάντα όταν έγραφα ρε παιδί μου για πάω και τα λοιπά, τον έγραφα Παναγιώτη Κωστίκο. Για να βάζω το δικό μου το όνομα, κατάλαβες ότι εγώ είμαι αυτός, κατάλαβες. Τόσο πολύ τον αγαπούσα. Ναι, μάλιστα. Και, αγαπάω, και μετά όταν πήγες στον Ολυμπιακό, τι έκανες? Κωστίκαρος. Ναι. Κωστίκαρος. Ναι. Τεράστιο μήνυμα του 883. Πραγματικά μας συγκινείς. Παιδιά, εμείς θέλουμε αυτά που δίνουμε να δημιουργείται και να είναι και θέματα. Έτσι. Ναι, τραγουδίζαμε κιόλας. Τι άλλο θέλετε? Για μένα, η μεγάλη πορεία τους τελείωσε με την φυγή του Μάνου. Έτσι θέλω να τους θυμάμαι. Δεν έχω ξαναπάει σε live μετά την πρώτη διάλυση του group. Υπογραφή Pixlax. Α, ο Pixlax, ναι. Είναι ο Κροατής, ναι, με το nickname Pixlax. Να το πω σε απλά ισπανικά, ναι, με το παρατσούκλι Pixlax. Πραγματικά μας συγκινείς. Με Pixlax άπειρα σκηνικά και παρασκήνια και αναμνήσεις. Και μόνος μου και με Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Βέβαια, πριν χρόνια ακόμα θυμάμαι ένα μήνυμα, Μάρη. Μια φορά είχα βάλει Pixlax. Πρέπει να έλπιζε εκείνη τη μέρα, ναι, και μου ήρθε μήνυμα. Δεν θα το συγχωρήσω ποτέ ότι έβαλες Pixlax στην εκπομπή. Και μου έχει μείνει, δεν ξέρω γιατί. Αυτό, ναι, το πιάνω αυτό. Ναι. Να πω κάτι. Μία εικόνα χαρακτηριστική. Είμαστε στο Λίμπιντο, στα καλά χρόνια, στα 90s, που το Λίμπιντο του τούτ και έδερνε. Δηλαδή, Δευτέρα βράδυ είχε 200 άτομα μέσα. Δευτέρα. Δεν σχολιάζω Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Εντάξει, δεν το σχολιάζω αυτό. Κάτι live με μάσκες, Τρίτη βράδυ, 30-40 άτομα απόξω. Απόξω, μέσα διαχώρητο. Θυμάμαι, ήμουν, δεν μπορούσα να χειροκροτήσω. Κάθομαι έξω, στο πεζούλι. Είναι, νομίζω, πρέπει να είναι Παρασκευή ή Πέμπτη Παρασκευή. Κάθομαι αριστερά όπως βγαίνει στο πεζούλι από το Λίμπιντο. Μέσα έπαιζε μουσική ο Αλέξης, ο Αριανός. Και έρχεται δίπλα μου ο Φίλιππος, ο Πιάτσικας. Ο οποίος σέρνεται. Σε γνώρισε. Δεν μπορεί να σταθεί. Μιλούσαμε. Yeah. Χρόνια μιλούσαμε. Τότε ήμουν και είχα και την εκπομπή με τα μουσικά ήμουν συνέχεια τότε. Λέω, τι γίνεται. Κούραση, Φίλε, θέλω να ξαπλώσω, λέει, εδώ να κοιμηθώ. Είναι σερή. 300 live που κάνουμε τελευταίες 35 μέρες. Πώς δεν του είπες ότι εγώ, Φίλιππα, όταν γινούσα από καβάλα στο live σας εκεί πέρα, κοιμήθηκα και οδηγούσα το κορόιδο με βροχή? Τεράστια περιοδία. Τεράστιες περιοδίες. Τεράστιες εξαντλητικές. Εξαντλητικές. Τι κορόιδο που ήμουν, Φίλιππα. Οδηγούσα, κοιμόταν ο άλλος. Τι ωραία, Θυμάσαι που είχαν παίξει. Ναι, ρε. Στο παλιό 2, ρε. Παλιό 2. Στο μαγαζάρα. Ναι. Χώρος, όχι μαγαζί. Ναι, ναι, ναι. Υπέροχος χώρος. Ποιο σκύλο? Όχι, όχι, το σκύλο ήταν εδώ. Υπέροχος χώρος το παλιό οδείο στην Καβάλα. Η κόρη του ιδιοκτήτη τότε, αν θυμάμαι καλά, Φέη. Όχι, κάπως. Κόλλησα τώρα.
χτυπιόμαστε μαζί τρύπες στο κλαμπ του Μήλου και έπαθε τεράστια ζημιά στο πόδι, διάστημα στο πόδι που έπαιζε βιολί και έφυγε Αμπερντίν, Σκωτία. Ξεχνάω τον νομίζω Φέι, δεν είμαι σίγουρο. Σε ένα live του στο Μήλο είχαν παίξει. Θυμάσαι που είχα κάνει λάθο στην Αφίσα που αντί για τρει μέρε βάλαν δύο ότι παίζουν. Ναι. Και είχαμε πάει μαζί, είχε 30 άτομα μέσα. Έχω ακόμα την κασέτα κάπου την έχω βέβαια. Ναι. Χωράφει, ξέρει έτσι. Ναι. Και ακούγεται από πίσω μια κοπέλα που σε ξέρει. Μάρι, υπάρχει αυτό το πράγμα. Ηχητικά. Ναι, ηχητικά. Αντιβρόφη. Κοπέλα που το ξέρει. Την αγοράζω. Ναι, ναι. Αγοράζω. Η ξανθιά. Θα σου πω στο διάλειμμα. Ωραία. Ανδρονίκη, καλή τύχη για το θέατρο. Καταφθάνουν μηνυματάκια και θέατρο και Epic Slacks. Το live του αυτό είναι συγκλονιστικό πάντως. Υπάρχουν χρυσόψαρα εδώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ, φίλε. Το διπλό. Πολύ ωραία. Αφού λοιπόν ακούσαμε για τους Epic Slacks και τις συναυλίες που πήγε ο Παναγιώτης, τώρα θα μας πει. Και γιατί παίζει το παλέ, μήπως δεν έχουν πληρώσει το ρεύμα. Και για την πεχτάρα την οποία. Στοχ, φίλε, 1,5 εκατομμύριο. Τσάμπα πράγμα. Τσάμπα πράγμα. Και όταν γίνει καλά και ο Βιερίνια, άντε πιάστε μας. Άντε πιάστε μας. Αναφέρομαι λοιπόν στην περίπτωση της αρθρίτιδας, την οποία έχει ο Βραζιλιάνος που αγοράζεις. Ποιος? Ο Αγκούστο. Θες εμένα με 1000 ευρώ. Άμα είναι να πάρεις, αυτό πήγα να προτείνω. Κοίτα, μάτσεψε και 50 χιλιάρικα, γιατί το έχεις ρίξει στο σωρολόπι στο ποδόσφαιρο μόνο. Το μπάσκετ το έχεις εντελώς στην άκρη. Το έχεις εντελώς στην άκρη. Μη σκοτώνεις εκπομπή. Το έχεις εντελώς στην άκρη. Δώσε κανένα φράγκο εκεί πέρα, αγόρι μου γλυκό. Μη σκοτώνεις εκπομπή. Εγώ δεν μιλάω από τον πιο τρομακτικό. Κινδυνεύουμε και οι δυο. Εγώ έχω παίχτες στο μπάσκετ. Έχεις μέχρι τέλος του μήνα. Περίμενε. Μη βιάζεσαι. Μη βιάζεσαι. Και ο Τσόκλας φεύγει. Δεν μιλάω καλά ελληνικά. Δεν είπα αυτή τη στιγμή. Μέχρι τέλος του μήνα. Αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, περίμενε. Πες μας λίγο για τον Πεχτάρα. Ερώτηση. Ερώτηση. Τώρα που δίνει εκατομμύρια, ερώτηση. Έχει κάτι να το πω ακριβώς. Ψυχαίρονται στην πόλη που έρχεται, που επιστρέφει ο Στοχ. Αυτό. Θεματάκι. Α, εύκολο είναι αυτό. Σταμάτησε όμως αυτά που σκέφτεσαι, Μάρια. FM κενό. Μηνυματάκι. Μπαμπάκας έγινε. Μπαμπάκας. Μπράβο στο Μετροσπορ. Γκάφανο το πούλου με Αντετοκούμπο. Με τον Αντετοκούμπο. Χθες τα είπαμε εδώ πέρα στην εκπομπή. Όχι βέβαια αυτή εδώ πέρα η γωνιακιά. Μας ακούνε. Γωνιακιά. Τι με μπουγάτσα. Κάκη, καλημέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα, Σλαμά. Στους άλλους, απλά γεια. Τώρα μας έκανες εσύ. 384. Έχεις τόσο, μα τόσο καλό όνομα. Και είναι υπέροχα μουσικό το όνομα τεπώνυμό σου. Πραγματικά υπέροχα μουσικό. Ο Ντόγκλας Αουγκούστο. Ντάγκλας λέγεται, κοροϊδό. Ναι, ναι. Έχει τρομερή. Πρόσεξε, μιλάμε για ένα ιατρικό του θέμα και πώς ξεκινάμε. Έχει τρομερή ακρίβεια στην μπάσα και μπορεί να παίξει άριστα το ρόλο του κεντρικού μέσου, Μάρια. Το μόνο θέμα του είναι η διερεύνηση της κατάστασης υγείας του. Ο 22χρονος Βραζιλιάνος ταλαιπωρείται από αντανακλαστική αρθρίτιδα που πρωτεμφανίστηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2017 μετά από ένα μάτι με την Φλουμινένση. Σε κόκκινα μάτια, τρομερούς πόνους της αρθρώσης. Θα γυαλίσει το μάτι. Περίμενε το ρέτσι του μπάρα, δεν θα είναι κόκκινα, θα γυαλίσει τα μάτια του. Εγώ λέω να μην έχει τίποτα το παλικάρι. Μακάρι, ναι. Αλλά. Το άλλο διάσπαση προσοχή που είχε ο Μπασκετμπολίστα, σα προσέχει. Αλλά γιατί πρέπει εγώ να το αναδεικνύω στην εκπομπή αυτό το θέμα και να μην το λε εσύ να προστατεύσει. Ο άλλο που βάλα τι φυλάδε εδώ πέρα θα τα ανοίξει να το δει. Λοιπόν, πάμε, φωνάζει ο Σωτήρης Ασχαλάκης. Αντί για αυτόν τον Ντάγκλας που δίνεται και 1,5 εκατομμύριο, πάρτε Ασλαμή που ξέρει και τι είναι ο ΠΑΟΚ. Αρθρίτιδα ο ένας, αρθρίτιδα ο άλλος. Με 1000 ευρώ, με 1000 ευρώ το μήνα έρχομαι. Ο δικός μας που λες ότι θα παίξει. Για το δικό σας κρατάμε επιφυλάξεις. Γιατί δεν θα παίξει ο Μάριος. Όχι, για το δικό σας. Αυτό μπορεί να παίξει ένα χρόνο. Αυτό που έχει να παίξει ένα χρόνο δεν έχει πρόβλημα. Για να δούμε. Έχει απλά να παίξει ένα χρόνο. Να δούμε. Και θα πει μέσα στην τουμπάρα όπως λες και θα την κάνει τουμπάκι. Και εσύ θα την κάνει τουμπεκί τότε. Καλά. Το τουμπάκι και τουμπεκί. Πλήρως το ρεύμα. Πλήρως το ρεύμα στο παλέ. Θέλουμε να γίνουν συναυλίες εκεί πέρα. Είναι δικό μου το παλέ, φίλε. Ναι, το νοικιάζω όμως. Πρέπει να δώσει λεφτάκι. Δεν είναι το ρεύμα. Τι? Το ρεύμα δικό σου είναι. Δικό μου. Πάμε, έχει ώρα ο άλλο. Έχω διάφορα θεματάκια. Απλά τα μην τα κάψω από τα κλασικά. Πάμε πάνω στα κλασικά. Στα ρεύματα και σε αυτά. Πλήρωσε το ρεύμα, είπα αυτό που του πλήρωνε το ρεύμα η πολιτεία. Και για Άρη και για ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ποιοι χαίρονται με την επιστροφή Στοχ στην Σαλόνικα City. FM κενό μηνυματάκια. Αποστολή στο 54526. Δύο διπλές. Pixelax απόψε, δύο διπλές. Το Τάβλι Παραστασάρα απόψε. Με Ηρακλή Μιχαηλίδη και Γεράσιμο και Αδαρέση, για τον οποίο λέει ο Γιώργος Σταλός, με τέτοια φάτσα ρε Μάριε, τι ομάδα περίμενες να υποστηρίζει. ΠΑΟΚ θα υποστήριζε. Break και επιστρέφουμε. Μ' αρέσει που του λέει ο Σωτήρης πριν δύο λεπτά μας λέει, ναι. Ελάτε, ξεκινήσε και τώρα το πιάνει, δεν υπάρχει αυτό. Άντε καθυστερείτε και το πιάνεις και το κάνεις. Καλά λέει. Ναι, αλλά υπάρχει λόγος. Είναι από τις λίγες φορές που Ασλαμής σε δίνει και έχει δίκιο. Μας φωνάζεις, αρχίσατε. Και μπαίνουμε μέσα και λες, Παναγιώτη θες. Ναι, αλλά το πιάνουμε θέμα εδώ πέρα και ανοίγεις εσύ εδώ πέρα τους ποπούς, μια χαρά είναι, δεν μιλάς δε λαλάς. Λοιπόν, πάμε. Επειδή ακούστηκε κάπως αυτό, τους ποπούς ανοίγεις εσύ. Να, εγώ τους βλέπω. Τώρα με έκανες.
Λοιπόν, πάμε. Εδώ είμαστε Τρόικα, ενωμένοι, δυνατοί, ισχυροί. Τελικά η αρθρίτη δασκή. 142. Θα αυτοπροταθώ στον ΠΑΟΚ. Μπορεί να το πάρουμε για μασκότ, για την χρόνια, για τη φιέστα. Θα αυτοπροταθώ στον ΠΑΟΚ, ξεκάθαρα. Αουγούστο. Λοιπόν, οι διαγωνισμοί τρέχουν. Δύο διπλές προσκλήσεις. Μ' αρέσει ο στόχος. Pixie Lux απόψε στη Μονή Λαζαριστών. Έτσι, δύο διπλές. Και δύο διπλές για απόψε το τάβλι στο θέατρο Κήπου με Ιεροκλή Μιχαηλίδη, Γεράσιμος και Αδαρέση. Πάρα πολύ γέλιο, αλλά και δάκρυ. Είναι η κλασική ιστορία, είναι πραγματικό αριστούργημα. Δύο Έλληνες στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο, μετά τον εμφύλιο, σχεδιάζουν το μεγάλο κόλπο. Ναι. Στην αυλή εκεί που μένουν, παίζοντας τάβλη. Είναι ο Έλληνας μετά την λήξη του εμφυλίου. Ίσως και να είναι ο Έλληνας και στο Μεσοπόλεμο. Ίσως να είναι και ο Έλληνας και πριν το Πρώτο Παγκόσμιο. Έτσι. Δύο φτωχαδάκια, φίλοι και κουνιάδοι, που παίζουν τάβλη και σχεδιάζουν το μεγάλο κόλπο. Με τρελή εξέλιξη και ανατροπή του αείμνηστου Δημήτρη Κεχαΐδη. Έτσι. Μας άφησε, αν δεν κάνω λάθος, αρχές του 2000, αν θυμάμαι καλά. Εννοώ της δεκαετίας του 2000. FM κενό, ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις live, θέατρο και τα δύο, αποστολή στο 54-526. Και βάλαμε την ερώτηση, ποιοι χαίρονται με την επιστροφή του 30χρονου Σλοβάκου Winger Miroslav Stoch στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Ο 142 λίγο, Παναγιώτη βοήθα λίγο, Χρήσανθε βοήθα λίγο, είναι σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι και ψηλό σωστό. Ορίστε. Φτιάξε καλά, μη στεναχωρίζεις. Ψήλωσε. Τι θα κάνει. Μη στεναχωρίζεις. Τελευταίο φτιάξε. Παιχνίδι θυμάσαι σωστό, με ποιον έπαιξε. Όχι. Με εσάς. Ωραία το σωτήρι. Ποιο. Στο με τον Άρη. Με τον Άρη ρε φίλε. Δεν είναι τελευταίο λέει ο Σωτήρης. Με τον Άρη. Τελευταίο με τον Άρη. Τελευταίο εναντίον του Άρη του Στόχ. Του Στόχ το θυμάσαι ποιο παιχνίδι ήταν. Ποιο ήταν. Ποιο είναι. Όταν μπει αυτό στο Βικελίδη ξανά, ναι. Κακάκια θα κάνει. Καλά, εντάξει. Όπως έφαγε τόση κλωτσιά. Τόση κλωτσιά εκείνη τη μέρα. Το αδιάφορο στα playoff λέει. Ποια playoff με το Τσουμάνι και το. Α, είναι που είπε ο Τζαβέλας. Χαιρόμαστε που δεν ξανάρθουμε ναι. Εδώ. Α, αυτό. Το 1-1. 1-1. 1-1 δεν έλεξε. Αυτό δεν είναι. Ισοπαλία δεν φέραμε. Ισοπαλία είναι αυτό. Αυτό δεν είναι το μάτς. Με Τσουμάνι που στο πρώτο λεπτό. Πηγαίνει και το Νίκος. Μεγάλος Νίκος. Μεγάλος Νίκος. Παίζει τώρα στην. Την πρώτη φορά όρμηξε. Τη δεύτερη φορά όρμηξε. Την τρίτη φορά του είπανε όπα σταμάτα. Πολύ κλωτσιά, φίλε. Εκείνο το μάτσα. Πολύ κλωτσιά. Λοιπόν, ο 142 λέει. Δεν είχε κόκκινες. Ο 142 λέει. Καλημέρα. Πολλοί χαίρονται που θα έρθει ο Στόχ. Το θέμα είναι πόσους θα περπελώσει Μαριούλη. Τι σημαίνει το περπελώσει. Ρωτάει ο Κώστας. Συγγνώμη. Είναι η λέξη κλειδί στο μήνυμά του. Περπελώσει, τι σημαίνει. Το περπελώσει. Τι είναι, αγαπητέ Κώστα. Την αξιούπολη θα είναι αυτό. Μήπως είναι λάθος. Και στείλε τη συνέχεια. Κώστας, τι, αν υπάρχει κάτι. Εμένα μου αρέσει ως παίκτης. Ο Στόχ. Ναι. Απλά θεωρώ ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα κάνει 4-5 ματσάρες. Mm. Ματσάρες όμως. Ναι. Και 4-5 θα κάθεται. Είναι τέτοιο στυλ ποδοσφαιριστή. Θα ξανακάνει 4-5 ματσάρες, θα ξανακάθεται μετά. Δούμε, αλλά ρε, το, εντάξει, το τέτοιο εξιστήνε την προηγούμενη θεία του στον ΠΑΟΚ. Ότι έκανε τα άσχημα παιχνίδια ήταν σε καλά ματς. Σε κρίσιμα μάτσα. Είχε κάνει βέβαια ένα εκπληκτικό με τη Σάλκη. Με αυτό δεν ήταν. Με τον Στέφανς προπονητή. Με τον Στέφανς προπονητή. Ναι. Το εδώ. Εκεί βάζει και γκολ. Εδώ πήγε να το πάρει μόνο του. Αλλά ο Στέφανς έκανε αλλαγή τον Κλάους Αθανασιάδη και κατάλαβε τι γίνεται. Αν την έκανε ο Άγγελος, κρεμασμένος απ' έξω. Και άλλη ερώτηση να στήσουμε. Και άλλη ερώτηση. Να είναι καλά ο Κατσουράνης εκεί βέβαια. Ποιο είναι το τραγικό στοιχείο στην εμφάνιση του Στόχ. Τραγικό. Τουλάχιστον όταν ήταν εδώ. Τραγικό. Το μαλλί του. Εύκολο. Το έχω βάλει και θέμα. Το μαλλί του. Δεν πρέπει να το έχει. Ναι. Φαλακρός. Με μοϊκάνα. Πρέπει να συλλαμβάνεται. Ο Στόχ, συγγνώμη, παντρεύτηκε. Βλέπω και εδώ και σε. Ήταν εδώ πέρα και σε κάτι live. Την Μπαμπολέιρος. Κάτσε. Σλοβάκ. Όχι Ελληνίδα. Αυτή παντρεύτηκε. Δεν ξέρουμε τι είναι. Δεν είναι Ελληνίδα. Όχι, ξένη. Ξένη. Αυτή παντρεύτηκε. Δεν ξέρω. Παιδί έχει τώρα. Α, οικογενειάρχης δηλαδή. 462. Μπαίνει για το θέατρο. Λες καλή με. 462. Μία ερώτηση. Ναι. Άλλαξε, ναι. Δεν θα τον πάρει συνάδελφο. Δηλαδή θες να πεις ότι ο Σταύρος Κόλκας, αν το σε θέλει, θα αλλάξει. Θα έχει παιδάκι. Με το καλό. Δεν ξέρω. Τι. Κόλκας δεν παίζει μπάλα. Τρίτη φορά. Γιατί παίζει στόχο. Τέταρτη φορά. 462, καλημέρα. Μπαίνεις για θέατρο. Έχεις καμία συγγένεια με την ηθοποιό που έχει το ίδιο επίθετο. Βοήθα λίγο. Πρέπει να σκέψει. Είναι πολύ σπάνιο επίθετο. Γιατί αν το όνομα δεν είναι. Αν έχεις κάποια συγγένεια με την ηθοποιό. Ναι, και το όνομα είναι σπάνιο. Ναι. Μπαίνεις για θέατρο. Αυτό πώς προκύπτει τώρα το όνομα. Πες το μικρό. Αντικαλημερίζουμε. Λοιπόν, πάμε. Πώς προκύπτει. Άλλο. Δεν ξέρω. Το δεύτερο συνθετικό το καταλαβαίνω. Το πρώτο. Ναι.
Δεν ξέρω. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να ξέρω. Μήπως είναι τα πρώτα 5 γράμματα το ένα. Δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, κανένα θεματάκι άλλο εκεί έχει εντοπίσει, γιατί έχω εγώ μαζεμένο. Αλέκος Ράντος στον Άρη. Να πω κάτι. Το έχω ξαναπεί. Αλέκος Ράντος. Δύο χρόνια ήταν στον Ολυμπιακό. Δεν είπα, γιατί δεν είπα γι' αυτό. Αλέκος Ράντος στον Άρη. Όποιος δεν είπα. Τι έχω ξαναπεί. Μιλιάζεται. Σωτήρη, για τον Αλέκο Ράντο. Ναι. Τον καλωσορίζουμε στην πόλη μας. Ως προπονητής goalkeeper. Σεραίος. Διάδοχος του Αντώνη του Λικούρη. Σεραίος. Ο Αλέκος ο Ράντος έχει σώμα το οποίο το ζηλεύουν για μένα σήμερα όλοι οι Έλληνες εν ενεργεία goalkeepers. Μπράβο, Αλέκο Ράντο. Απίστευτο. Το μαλλί είναι για θέμα άλλο. Το μαλλί είναι άλλο. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι για μένα πιο ωραίος από ό,τι όταν έπαιζε. Το έχω ξαναεμηνήσει. Όταν σηκωνότανε στις αλλαγές του Ολυμπιακού που τη συνόδευε για τα τελευταία χρόνια, δηλαδή έλεγα, νόμιζα κάθε φορά ότι θα μπει αυτός. Πραγματικά, δείτε, ήταν από τον παίκτη, πολύ πιο στυλάτος, πολύ πιο καλή γράμμωση και μηδέν λίπος. Μη σηκωθεί το Άρης Ολυμπιακός και βάλει το Βαρμπού 1. Μπερδευτεί. Απ' το Βαρμπού 1. Χρήσαμε. Τι θα γίνει τότε, θα δαγκώσει τα χυλάκια σου. Όταν λέει αστεία να γελάς, είναι με όλα να γελάς. Δεν γελάς μόνο με το. Όπως κάνουμε για Πάοκ, να κάνουμε για Άρη. Έτσι δεν είναι, Χρυσανθάκο. Ένα γόρι μου. Δώστε κανένα Φράγκο Καρυπίδη τώρα με τα νερά στο μπάσκετ, φίλε. Μη διαλυθεί. Οπό. Λοιπόν, εμείς αυτό θέλουμε, ρε παιδιά. Από τους διαγωνισμούς μας να βγαίνουν θέματα. Έτσι. Ο οπαδός του Πάοκ, ο Αντώνης Κασάνδρου, μεγάλο πνεύμα και με βαθιά κουλτούρα. Άλλος ένας Πάοκ, όπως η συντριπτική πλειοψηφία. Λέει. Γέλα, γέλα. Ο Έλληνας, το αφιερώνουμε σε Τσαλτίδη. Ο Έλληνας που πραγματεύεται το θεατρικό έργο. Δηλαδή, σου παίζει τάβλη, αραχτό στην αυλή και σχεδιάζει την επόμενη κομπίνα, θα ήταν σίγουρα αριανός πρωταθλητής, όλο ελπίδες και όνειρα. Πού να ξέρε. Αντώνη, δεν ακούς, μάλλον δεν ακούς για το τάβλη. Το τάβλη που δίνουμε είναι, ρε παιδί μου, φίλοι και κουνιάδοι σε μια αυλή. Όλο το έργο αυτό είναι. Παίζουν τάβλη όλη μέρα και σχεδιάζουν το επόμενο χτύπημα, πώς θα κάνουν την καλή. Την αρπαχτή. Το μεγάλο κόλπο. Την αρπαχτή. Με πισοκαρφώματα, πισομαχαιρώματα, μαμουνιές, είναι κουνιάδι, είναι απίστευτη η εξέλιξη. Μάλιστα. Είναι ο κλασικός Έλληνας μετά τον εμφύλιο που παλεύει να ξεφύγει από τη φτώχεια και τη μιζέρια. Έτσι. Και λέει, σίγουρα θα ήταν αριανός πρωταθλητής, όλο ελπίδες και όνειρα. Πού να ξέρε. Και γελάει ο Αντώνης Κασάνδρου, τον ευχαριστούμε. Η Σοφία μπαίνει για το live των Big Slacks. Ο Ηλίας πάντα σταθερός για θέατρα. Καλημέρα να έχουμε, παιδιά. Ποδήλατα δίχως φρένα. Καλημέρα και εσύ. Δίνω εντολή. Δίνω εντολή. Μουσική. Rumen Calls στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-719-229 και στο rumen.gr. Η κατασκευαστική δύναμη με εμπειρία και τεχνολογία από το 1964. Παίζαν τάβλη και κάναν τις Rumen Calls. Υγρασία, ζέστη, ξεχάστε όλα αυτά με αυτές εδώ τις κόλλες στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκη. Και δάκρυ. Εκτιμάμε ιδιαίτερα αυτούς. Παιδιά, sorry για τον ύπνο σήμερα, εντάξει. Ναι, βάλε κανένα τέτοιο. Βάλε κάτι άλλο. Τι να σε κάνουμε. Βάλε κάτι να ξυπνήσουμε. Εκτιμάμε ιδιαίτερο σε εσάς που μπαίνετε και για τα δύο. Έτσι, όπως ο Αλέξανδρος λέει, καλημέρα, να είστε καλά. Θέατρο ή live. Και η Ελένη, θέατρο και live. Να είσαι καλά, Ελένη. Παιδιά, καλημέρα να έχετε. Καλημέρα να έχουμε. Λοιπόν, Δημήτρης Μελιόπουλος. Ο πιτσερικά σου πήρε ο ΠΑΟΚ από την Ξάνθη. Δεν το ήξερα ότι γεννήθηκε στη Βέρεια στις 22 Μαρτίου του 2000. Έχει ένα τρελό ρεκόρ. Είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής γεννημένος σε αυτόν τον αιώνα που έχει παίξει στην πρώτη εθνική. Αν το σκεφτείς, είναι τρελό. Πέρασε αλλαγή σε ένα μάτς τη νίκη της Ξάνθης μέσα στο Αγρίνιο, στο Πανετολικό. Το άλλο που δεν ήξερα ότι ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ. Κουλούρας. Από τον ΠΑΟΚ Κουλούρας. Πού είναι η κουλούρα, παιδιά? Έχει δύο κουλούρες. Μία είναι στη Θεσσαλία. Νομόη Μαθίας. Έχει και στη Θεσσαλία όμως. Ναι. Καλά, φαντάζομαι. Μπορεί και στην Πελοπόννησο. Καλά, ναι, εντάξει. Η κουλούρα είναι η Ακαδημία του Καρίδα. ΠΑΟΚ Κουλούρας. Μπράβο, ρε σκύλε. Μπράβο. Ναι. Το παλικάρι ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ Κουλούρας. Τι μου θέλω να το. Και παιδάκι, έλεγα να παίξει τον κανονικό. Να μας ενημερώσει, αν το θυμάται από εκεί. Μίλησε στο ΠΑΟΚ TV και τι μου άρεσε. Τι μου άρεσε. Λέει, είναι τιμή μου που βρίσκομαι σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Ένα αυτό. Δεν είπε στη μεγάλη. Τα κλασικά. Αυτό εννοούσε. Είπε σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Ένα αυτό και το άλλο. Στόχος μου είναι να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος και να βελτιώνομαι ως ποδοσφαιριστής. Χίλια μπράβο, ρε Δημήτρη. Χίλια μπράβο. Στόχος μου είναι να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. Το έβαλε πρώτο αυτό. Του το ευχόμαστε αυτό ειδικά ολόψυχα. Και να βελτιώνουμε ως ποδοσφαιριστής. Καλώς ήρθε και ο Δημήτρης ο Μελιόπουλος στην πόλη μας. Από την άλλη,
τραγικό. Αν μπορεί, μην τα κάνει μου και με αυτά τα επιστρέφω, να μην τα πληρώνω εξαιτία σου. Θα μου πει τώρα με τόσο που παίρνει. Απ' την άλλη, για πε μα, κάτι για άρη. Από την άλλη όμω, κάτι για πάω και έχω. Α, πάλι. Περίεργο. Ζήφκο Ζήφκοβιτ. Δεν φόρεσα ποτέ κόκκινη φανέλα. Πραγματικά ντροπή. Είδε. Πραγματικά ντροπή. Εσύ, σε συμπαθώ κιόλα. Τώρα... Είσαι επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Ό,τι γουστάρει λέει. Πραγματικά. Δηλαδή, ποιο οπαδό του ΠΑΟΚ το σέρεται αυτό, ειλικρινά. Εμεί. Άλλο να το πει κάποιο που ήταν χρόνια τη παλιά που να το πει, α πούμε, ο Νίκο Αναστόπουλο. Ποτέ δεν φόρεσα πράσινη φανέλα. Εκεί έχει αξία. Φόρεσε το φιλαράκι, ο Μητρόπουλο. Εκεί έχει αξία. Γιατί χτυπάει το Μητρόπουλο που φόρεσε και τον πράσινο μπλε κολλό. Παντού. Στο Μητρόπουλο τραγικό είναι ένα. Στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό. Ηρακλή πήγαινε. Δεν άπηκα. Και στον Παναθηναϊκό πότε είχε πάει μετά την ΑΕΚ. Μετά την ΑΕΚ. Πω, πω, μετά, πω, ναι, ναι, ναι. Πω, πω. Και Βέρεια φόρεσε. Ναι. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι, εντάξει. Βρε, βάλε 100 φανέλες. Ας έβαζε και ο σχορεμένος ο Παρίδης, τόσο χρόνο τον άνθρωπο, τον Δημήτρη, τον Πεκταρά. Ας έβαζε 300 φανέλες. Του Άρη όμως να μην έβαζε. Αυτό είναι. Δηλαδή ο Τάσος Μητρόπουλος τώρα μου κάνει. Τους βρίζεις και τους κάνεις χειρονομίες στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εγώ σας όλους. Τι όλους ρε Σιτάσο. Τι φανέλα τους φόρεσες. Έτσι το χέρι έκανα. Τι φανέλα τους φόρεσες. Ωραία. Ρε Ζήφκοβιτς. Δηλαδή τώρα αυτό τι είναι. Τι και πραγματικά. Υπάρχει ο παδός του ΠΑΟ και ξέρεις που το ακούει αυτό. Και λέει μπράβο ρε. Δεν φόρεσε ποτέ κόκκινη φανέλα. Από μέσα μας το είπαμε. Άλλο να το πει κάποιος παίκτη 70s, 80s, 60s. Που ναι τα φρόνια. Ναι. Ναι. Σιγάρεση. Και είσαι επαγγελματίας. Δηλαδή αύριο μεθαύριο λέω. Καλά, αποκλείεται, αλλά λέμε. Α σου πει Ολυμπιακό, έλα. Τι να πάρει Ολυμπιακό στον Πάοκ, ρε κακό. Σε θέλω για τρίτο. Και ο Νάτκο του παράτησε. Πήρα το Σεμέδο, τη χειρότερη μεταγραφή στη ιστορία τη Βιγιαρέα, έτσι γράψει η Μάρκα. Για τον Νάτκο. Ο οποίο Σεμέδο έχει παίξει 16 παιχνίδια σε 2 χρόνια. Για πολλά έχει παίξει ο Ιντέγε. Για τον Νάτκο να μου πούνε κάτι θαλαμοφυλακοειδή. Τι, για πέσμα. Που τόση φασαρία είχε γίνει και εγώ έλεγα. Είχε ελπίδε για Νάτκο. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή. Τι κάνει δηλαδή ο Νάτκο. Αυτό ανέβαινε στα καγκελά. Στα καγκελά τη 7. Μία ποιότητα αυτά έχει. Καλά, εκεί καλά κάνει. Βάζει τον γκολ σε μια φωτιά ναι. Στο 91. Εκεί δεν είναι λαϊκισμό. Λαϊκισμό δεν είναι όταν στον Πάο. Γιατί μπαίνει η αλλαγή και βάζει σε εμά που θέλει και που θα με πανηγυρίσει σαν τρελό. Δεν ξέρει κανεί τίποτα. Ούτε σήμα φυλάει ούτε τίποτα. Ενώ όταν δήλωσε ότι ήρθε στην μεγαλύτερη ομάδα τη Ελλάδα, στην καλύτερη ομάδα τη Ελλάδα. Δεν είναι. Το έχουν κάνει και του Ηρακλή ή οι παίκτε αυτό. Του Ηρακλή ή οι παίκτε. Α τον Πάο. Του Ηρακλή ή οι παίκτε. Φυσικά δεν είμαι ποδοσφαιριστή. Βάζω γκολ στο 91 και 43. Είμαι περίεργο. Τελειώνει το ματ με αστέρα τρίπολη. Είναι 1-1. Θέλουμε νίκη οπωσδήποτε. Δεν το πανηγυρίσει σαν τρελό. Εδώ. Αυτό έλειπε. Όλους εδώ θα το δούμε. Εννοείται θα το δούμε. Ναι. Εννοείται. Αλλά αν τον είχες φέρει εσύ. Αν τον είχες φέρει τώρα εσύ. Ναι. Εγώ ό,τι διάβασα. Ναι. Την αλήθεια λέω. Σου λέω έγραψε η Μάρκα. Λέει η χειρότερη μεταγραφή στην ιστορία τη Μίκη Φιγιαρέα. Για ποιο λόγο το γράφουν αυτό. Τι είπε ο τέτοιο Ζήφκοβιτς. 30 πλανδέω. Δεν φόρεσα ποτέ κόκκινη φανέλα. Το ξέρω, είμαι σίγουρο. Τη προπόνηση είναι κακομίρι. Άλλο όταν μπαίνει στο γήπεδο. Χαμένε. Για δες λίγο τη φανέλα. Τι φανέλα. Ο προετοιμασία ρε Βίλεμ είναι τέτοιο. Το Βίλεμ. Χαμένε. Η Ξάνθη. Ποιο Βίλεμ, το γήπεδο τη Ξάνθη. Μα αυτό θέλω να πει. Μα αυτό θέλω να πει. Κλασική. Τέσσερα ψέματα είπε σε 10 δευτερόλεπτα. Μα δεν παίζει με αυτή τη φανέλα, αγόρι μου γλυκό. Βρε, η φανέλα λες τη φοράει η ομάδα. Ναι, εντάξει. Εντάξει, ο γκολκίπερ φοράει και ο Πασχαλάκης φοράει και η κόκκινη, κόκκινη φανέλα. Κόκκινη και είναι βράκι. Η κόκκινη που ναι. Επέλεξε. Βρε, τρέλα σας πουλάει, βρε και ο Ζήφκοβιτς. Τρέλα σας πουλάνε όλοι. Τα γκολ του ρίξα. Μα πουλάει τρέλα. Σε αδιάφορο μάτς. Έλα ρε κακομοίρη τώρα, μην μιλάς τώρα. Ξάνθη πιο πολλές φορές έχει βγει η Ευρώπη όσο είναι τα τελευταία χρόνια. Μην μιλάς τώρα. Είπες μια μπουρδα. Τώρα είπα μπουρδα. Ξάνθη γκολ του. Όχι μία και με Μίτρες που έχει παίξει και με Λάτσο έχει παίξει. Δύο φορές συνολικά. Δύο φορές συνολικά. Δύο σίγουρα. Τα τελευταία 10 χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια πόσες φορές βγήκε. Δύο. Με την πόλη τι έκανε. Τρει. Μία. Καμία. Τα τελευταία 10 καμία. 15. Εντάξει, μωρέ τώρα. Το πέρυσι το μετρά κιόλα. Άρη Ξάνθη. Λέει το είπα εγώ και το πιστεύει κιόλα. Χαμένε. Τα τελευταία 10. Πότε. Πότε. Ποια χρονιά ρε Σότο. Ναι, ναι, ωραία, μία. Καλά, λέει. Ναι, καλά πρέπει να λες ότι μία. Μία. Περισσότερο από σένα. Και ο Άρης πόσες. Καμία αυτό λέμε. Καμία. Μία. Πάλι δικαιώδη. Το 10-11 δεν είναι μία. Τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν μετράει εκείνη. Πώς περισσότερες. Και όπως είπε και ένας παοκτσής. Τι, για πες μας. Κάτι guest κάνατε στην πρώτη εθνική. Τα τελευταία όμως χρόνια ο Άρης παίρνει πιο πολλούς βαθμούς από σένα. Από στο τέτοιο. Από πέρσι. Στην Ευρώπη. Η τελευταία μου χρονιά με την τελευταία σου χρονιά έχω πάρει τους διπλάσιους βαθμούς. Ωραία. Άρα, θες να προπαγανδίσεις. Άρα, αν δεν με κερδίσεις και φέτος, μπορώ να φωνάω σύνδημα 10 χρόνια ακόμα. Γιατί 10 χρόνια θα έχεις να με κερδίσεις. Νομίζω ότι. Τι. Δύο μέρες την παράσταση την κλέβει ο Παοκτσής 501. Άντε 501. Σήμερα ναι. Μοιάζει να την κλέβει ο Παοκτσής 507. Άντε, με το υπέροχο μήνυμα ναι. Ότι ο Έλληνας που πραγματεύεται το θεατρικό έργο θα ήταν σίγουρα αριανός πρωταθλητής όλων ελπίδες και όνειρα. Γιατί το ξαναδιαβάζεις. Γιατί είναι το αξίζει. Είναι μηνυματάρα.
και να το σχολιάσει ο κόσμος. Έτσι. Λοιπόν, Αντώνη, καλημέρα, να είσαι καλά. Πηγαίνουμε σε break. Αφήστε μετά την επιστροφή μας δύο λεπτά αφήστε και ανοίγουμε γραμμές 2310-287-888. Δύο διπλές. Pix Lux απόψε, Μονίλα Ζαστών, δύο διπλές. Το Τάβλι απόψε στο θέατρο Κήπου. Υπέροχο πραγματικά έργο που είναι ο Έλληνας, όπου όλοι είμαστε από τον εμφύλιο και μετά. Ίσως και πριν τον εμφύλιο. Έτσι. FM και όνομα τεπώνυμο, δίπλα γράφεις live, θέατρο και τα δύο. Αποστολή στο 54-526. Εδώ με Μάτς Όραμ, με Μάτς Όραμ θα τύπανα, ε. Πού τον βρήκατε αυτόν, ε. Ρε εσύ, Άξιλ, δηλαδή ολόκληρη Καλιφόρνια. Πας και παίρνεις τον ντράμερ από τους Cult. Δηλαδή τώρα, σαν να έχει, είναι μπροστά στον ΠΑΟΚ. Τρεις παικταράδες στην ίδια θέση, από την Τούμπα, γέννημα Θρέμα. Και πάει και παίρνει έναν στην ίδια θέση, αμφιβόλου κιόλας αξίας, από τα Χανιά. Λιθοξόπουλος. Δηλαδή, Λιθοξόπουλος. Δηλαδή, θα κράξω κι εγώ. Παλάσκας, τι έχει περάσει από εμάς. Θα κράξω. Τι έχει περάσει. Ποιον είπες? Γιαννιτσανάκης. Αυτός που λένε του Άγγελου δεν ήτανε. Ο Άγγελος τον έφερε αυτόν. Ο Άγγελος. Ναι. Επέμενε ο Άγγελος. Ναι. Και έλεγε κιόλας στο παιδεία, α, ου, θα, δεν θα κάνανε. Δηλαδή, ήταν τρεις παιχταράδες στην Τούμπα, στα μάτια του μπροστά. Και ήταν ένας στην ίδια θέση, αμφιβόλου αξίας, στα Χανιά. Και να έπαιρνε αυτόν ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, Άξιλ, να μας τρελάνεις. Γιώτα, καλημέρα, να είσαι καλά. Άννα Μαρία, να είσαι καλά. Καλημέρα στους Ταυλαδόρους και σε όλους, λέει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι έγινε, κατάλαβε τι έχει γίνει. Είπα ότι χθες ο 501 ο ΠΑΟΞής έκλεψε. Όχι και χθες, και προχθές. Έκλεψε την παράσταση. Σήμερα την κλέβει, λέει, προφανώς ο 507. Ο Αντώνης Κασάνδρου. Και αυτός ΠΑΟΞής. Έρχεται ο 501 και λέει το εξής. Σωτήρη, δώσε λίγο μουσική. Ποιοι χαίρονται με τον Στοχ είναι οι εξής. Άνω κάτω τελεία. Μπαρ, κλαμπ, μοτέλι μη διαμονής. Τα διανυτερεύοντας του εσύ. Το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά και εμείς οι ίδιοι φυσικά. Άρπατη 507. Άρπατη. Ζω για να δω μονομαχία στον κατακόκκινο ήλιο της Τσιμισκή ανάμεσα σε 507, δηλαδή Αντώνη Κασάνδρου, και 501. Εντάξει, ζω για τέτοιους παοκτσίδικους εμφυλίους. Παιδιά, να είστε καλά, βαθιά υπόκληση. Σήμερα και οι δύο κλέβετε την παραστηρικά, εσύ πάλι 501 δεν υπάρχει. Άρπα την 507, γιατί όλο το ζουμί εκεί είναι, αρρώστια. Μιλάμε ότι βγάζεις αρρώστια. Αρρώστια τρελή βγάζει όταν βάζει πίτσα Mr. Gold. Συγκέντρωση μεσολογίου 2 μετά το γήπεδο του Βάου. Delivery. Τώρα άκου, κυριούλη. Στο 62-85-86 από 1 το μεσημέρι μέχρι και 1 το πρωί. Συγκέντρωση Νέα Πολύ, Αμπελόκη, Πολύχνη, Μετέωρα και στο κέντρο. Μία από τις προσφορές που ισχύουν. Όπως δύο πίτσες με τετράγωνες, 70 εκατοστά, μόνο 12,5 ευρουλάκια. Τσάμπα πράγμα, Mr. Gold. Ποιος είναι ο Θρασής, πραγματικά, ποιος είναι ο Θρασής που θέλει να διακόψει, μάλλον να στείλει στο background τους Guns N' Roses, να πει το όνομά του και τι ομάδα υποστηρίζει τώρα. Γραμμές ανοιχτές 2310-287-888. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, φίλε, ξύπνα. Καλημέρα. Καλημέρα. Θωμά Τόντον. Ναι, ποιος άλλος. Ο παδός του Ηρακλή και της LFC. Θωμά που λένε μου πάμε. Εντάξει, το διέκοψα τους Guns N' Roses, αλλά θα βάλεις Pixel Axe μετά, εντάξει. Ποια είναι η γνώμη σου για Pixel Axe? Εντάξει. Την έχω πει, ρε, την έχω πει. Ναι, πες το. Όταν οι σκυλάδες θέλουν να πούνε ότι ακούνε έντεχνο. Μπράβο. Και ότι γενικά έχουν μια στροφή στην ποιότητα, ακούγανε Pixel Axe. Απλά δεν ακούγεται καλά. Σωστό, σωστό, ναι. Εντάξει, σωστό. Το έχω ξαναπεί, το έχω στείλει μήνυμα. Ναι. Είμαι απόλυτος, δεν με αρέσουν καθόλου. Ναι, ναι, το ξέρω. Α, το και ξέρω. Δεν, μουσικά δεν είναι αδιάφοροι, δεν είναι κακοί, ας πούμε. Ναι. Απλά, ωραία, πες μου δύο ονόματα από το έντεχνο που τα δέχεσαι. Σου αρέσουνε. Θανάση Παπακοσταντίνου. Ναι. Ο Θανάσης, ναι, ο Θανάσης πατάει και αλλού. Θέλω κάτι πιο καθαρό, εντεχνίλα. Τώρα δεν μου έρχεται. Αλκίνος. Τα ελληνικά τα έχω αφήσει λίγο, ναι, τελευταία χρόνια και δεν, ναι. Αυτά που έχω πιο παλιά, ας πούμε. Το ξέρω. Να πούμε, παιδιά, για τον κόσμο που δεν ξέρει, ο Θωμάς ο Στόντον είναι και ραδιοφωνικός παραγωγός σε μουσικό ραδιόφωνο, διαδικτυακό βέβαια. Εντάξει. Ναι. Αλλά εγώ δεν εστιάζω σε αυτό. Είναι το παιδί. Ασχολείται με τη μουσική περίπου 25 ώρες το 24ωρο. Καλά, υπερβολές. Εντάξει, όχι, ξέρω τι λέω. Του στόχα έκλεισε αυτό που λέτε. Όχι, είναι μία ανάσα. Ή μία μπύρα. Οι ελληνικές ομάδες έχουν μια αιμονή, επειδή με ξαναφέρουν παίκτες αυτού. Ναι. Το έχουν κάνει πολύ, ας πούμε. Δεν ξέρω γιατί. Είναι καλή ευκαιρία, νομίζω, 1,5 εκατομμύριο πάντως. Για τέτοια χρόνια που έκανε. Καλή χρονιά έκανε. Είναι... Γενικά πουλάει στον κόσμο. Σαν θέμα. Από τα εξτρέμ που έφερε ο ΠΑΟΚ, μπορεί να είναι και ο καλύτερος, σωστό. Ναι, ναι.
Πολύ νεύρο. Πολύ νεύρο. Ναι, βέβαια, αυτό το μάκ. Το τσαγανιάρικο αυτό είναι ωραίο παίκτη. Ναι. Εντάξει, άλλο το άλλα ναι. Ο Σωτήρης λέει ο Βιερίνια όταν πρωτοήρθε. Όταν ο Λουτσέσκου γενικά δεν προτείνει παίκτες, το έχετε προσέξει αυτό. Μπορεί δηλαδή, να έχει ναι. τέτοιο. Το να... προτείνουν και αυτό εγκρίνει. Σωστό, σωστό. Καμία ναι. σχέση με τον παπά του, ο οποίος άμα θυμάστε, καλά, ο Παναγιώτης ο οποίος είναι και κολλημένος με Ιταλία, θα θυμάται ότι την Πρέσια την είχε κάνει το Μάνικη Παρικία. Ναι, αυτό ναι. μου λέγε προχθές ο Παναγιώτης. Λέει θυμάμαι τον παπά του στην Πρέσια. Αυτό μου λέγε προχθές. Με παικταράδες τώρα. Καλά ρε εσύ. Ο άλλος είχε και στην Ουκρανία εν λευκό. Εν λευκό ναι. έκανε ό,τι ήθελε, εντάξει, ο μπαμπάς του, εννοείται. Ναι, αλλά τους πήγε και παικταράδες, δηλαδή ο Σαμπάου, ας πούμε, έπαιξε μπαλάρα στην Πρέσια. Ο Ενρίκη, ας πούμε, θυμίζει λίγο στόχα, αλλά είναι πιο αρτζούμπαλο, πιο νεύρο, πιο τέτοιο, δηλαδή... Ναι, ναι, και ο Ενρίκη είναι καλύτερο, και λιγότερη μπάλα. Έχει πέρι στα άκρα, ας πούμε, αλλά πιστεύω ότι ο στόχος, όντως, ήταν ο καλύτερος, όπως που έφερε. Να δούμε. Όντως. Να δούμε, ναι, και πιο όριμος είναι, να δείξει. Πώς λέγονταν εκείνος που έφερε ο Βάης, ο Ολυμπιακός. Βάης, Ολυμπιακός, ναι. Που ήταν και στη Manchester City. Αυτός ήταν. Ναι, μαζί με τον Στόχ ήταν. Ναι, ήταν στη City για μια χρονιά. Πάντως, ναι. Και με τις δηλώσεις που έκανε για τα πιτσιρίκια της Ρουμανίας, έκλεισε και την πόρτα. Δηλαδή, αν ήθελε να πάρει ένα παίκτη, ας πούμε, δανεικό σου λόγο από τη Θεάγουα, ένα καλό παίκτη, ένα καλά ταλέντα, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ. Ναι. Εντάξει, θα κάνεις τη δηλώση, κλείνεις και την πόρτα, ρε παιδί μου. Ναι, όντως, όντως. Γιατί έχει πολύ καλούς παίκτες αυτή η Ρουμανία. Είναι πολύ, πολύ καλή φουρνιά. Εσύ στο ευρωπαϊκό που γίνεται, προχθές που είδε το Γαλλία-Ρουμανία το 0-0, πολλοί Ρουμάνοι ήρθαν στην Ιταλία. Στη Τσεζένα ήταν το παιχνίδι. Αν γίνεται Βόρεια Ιταλία, δεν το λες και μακριά. Και αυτό και ζουν πολύ. Σε ευρωπαϊκό ρε παιδιά, κάτω των 21. Κοίταξε, τα Ιταλικά με τα Ρουμάνικα είναι λατινογενή, δεν είναι τα γλώσσα τα Ρουμάνικα. Ναι, και ζουν και πολύ. Και μιλάνε εύκολα Ιταλικά οι Ρουμάνοι. Και ζουν και πολύ. Πρέπει να ζουν, να δουλεύουν. Ωραία. Έγινε καλή συνέχεια. Έγινε θα μας τόντων. Να είσαι καλά, παλικάρι. Να είσαι καλά. Μουσική Σωτήρη. Δεν έχει ωραίο μπάσο. Ο Γιώργος μπαίνει για Pixlax και λέει: ο παδός της μεγάλης Αγγλιάρας και της Stoke City. Μάριε, έχω πάει στο Fratton Park να δω την ιστορική Portsmouth, η αγγλική ατμόσφαιρα, ό,τι καλύτερο στην Ευρώπη. Μόνο στην Ευρώπη δεν μπαίνεις καν στην κλήρωση, αγαπητέ Γιώργο. Εννοείται ότι μπαίνεις, πλάκα κάνω. Να είσαι καλά. Ο 507 δεν παίζεται. Ευτυχώς που δεν παίξαμε Άγιαξ. Ένας λόγος που ευτυχώς που δεν παίξαμε Άγιαξ τελικό πρωταθλητριών, αντί για Τότεναμ, έτσι, ήταν ότι θα μας κάνει ξεφτύλα η οπαδή του Άγιαξ. Δεν σταματάνε τραγούδα, φίλε. Δεν ξέρω. Δεν μ' άρεσε καθόλου το Λίβερπουλ Τότεναμ. Τουλάχιστον από ατμόσφαιρα. Από εκεί πέρα. Καλά, μιλάει γενικά, ρε σε. Γενικά. Αυτή η τάση να την κάνει την εικόνα τόση. Όχι, όχι, σου δίνει μια εικόνα αυτό το μακεδονικό κάμπο και εσύ το κάνει το στενό εδώ. Δηλαδή, καλά, η ατμόσφαιρα Λίβερπουλ Άγιαξ. Τότεναμ. Αυτό δεν είπε. Ναι. Τι να σ' αρέσει. Είναι το ψωμοτήρι μέσα, η ατμόσφαιρα στα αγγλικά γήπεδα. Εντάξει, ρε Παναγιώτη. Ποιο? Ο μακεδονικός κάμπος. Εδώ, κεντρική Μακεδονία, όλος. Και ο μακεδονικός κάμπος. Πώς, παιδιά. Τι είπατε, ρε παιδιά. Μακεδονικός κάμπος, λέω εδώ. Ναι. Γιατί δεν, η Μακεδονία δεν έχει κάμπο, ρε φίλε. Άλλο. Δεν το πεισάνω μεγάλο. Εντάξει, ο μακεδονικός κάμπος, λέω. Αυτό θέλω να πω, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ. Okay. Ο 507 επανέρχεται και λέει με αφορμή το σχόλιο που έκανα. Αυτό θέλω να υπάρχει, ρε, εσύ. Αυτό μπράβο, ρε 507. Μπράβο, ρε. Μπράβο. Πάντως, Αντώνης Κασάνδρου είναι έτσι, ναι. Πάντως, αν είναι να γίνει μονομαχία, θέλω να είμαι ο άσχημος Ελάι Γουάλας. Παρένθεση. Μακράν ο καλύτερος από τους τρεις και σαν ηθοποιός και σαν χαρακτήρας στην ταινία. Δεν υπάρχει. Το ζήτησε το κομμάτι ο Παναγιωτήτης ο Γιώργος που κάνει το παιδί το βράδυ κομπή εδώ πέρα. Γιώργο, καλή, αυτό ζήτησε το κομμάτι, ε. Μπράβο, ρε Γιώργο, να είσαι καλά. Έχουμε τέτοιο παιδί εδώ πέρα. Να είσαι καλά, μπράβο. Ο Στέλιος μπαίνει για το live. Να πούμε ότι χίλια μπράβο στη Βουλή, στο κανάλι της Βουλής, ζωγραφίζει. Τελευταία, πραγματικά ζωγραφίζει, είχε προχθές στις 12.30 την ταχυδρομική άμαξα, The Stage Coast, του 1939, από τα πιο κλασικά western, από αυτά με τα οποία γαλουχήθηκε, με αυτά βίζαξε, ο ποιος γαλουχήθηκε με αυτά και τα ξεπατικώνει και τα κάνει τώρα ταινίες και γίνεται μάγκας. Ο Quentin Tarantino, έλα εσύ από εδώ πέρα, έλα εσύ από εδώ. Το μυαλό μου για Ελλάδα πήγαινε. Με πιτσιρικά... Western, πώς να... με John Ford, με Claire Trevor, με Andy Devine. Μπράβο στη Βουλή, μπράβο. Και χθες είχε ρωσικό ντοκιμαντέρ του 1929 για τη ζωή στις σοβιετικές πόλεις δεκαετία του 20. Δεν υπάρχει αυτό. Χίλια μπράβο. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. 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 Τι καλημέρα. Ιστορικά είναι αυτά που λέτε και λέτε και λέτε και λέτε. Χάιδος. Έχουμε άλλα ζόρια τώρα, δεν έχουμε ιστορικά για το αυτό. Χάιδος ελατρεύουμε και η ακούμε... Χάιδα είμαι, περίμενε. Ξέρω. Σε ακούμε προσοχή, σε γνωρίσαμε. Ναι, πάμε Χάιδο. Ο παδός του Ηρακλή. Θρηλυκή μορφή της Κιανόλευσης Κερκίδας του Ηρακλή. Λοιπόν, πάμε.
Έγινε μια συγκέντρωση, αλλά εγώ είμαι στον Πολύγυρο, από τον Πολύγυρο σε παίρνω, γιατί ναι. Δεν πήγες ο Καράγλου, ναι, δεν πήγες. Και δεν μπόρεσα να πάω γιατί δεν είχα αυτοκίνητο. Ο ανιψός μου δούλευε, ήταν στην υπηρεσία και δεν μπόρεσε να με κατεβάσει. Δεν μπορούσε να πάει. Τι μάθατε, τι έγινε. Πέσαν κάποιες ιδέες. Ναι. Πέσαν κάποιες ιδέες. Κυνηγάνε για αφημί. Θα τα μάθεις όλα τώρα. Πρέπει να βρεθούνε. Πρέπει να βρεθούνε 5 με 10 ανθρώποι, ναι, να βάλουνε από 10 χιλιάρικα. Πριν στερέψουν τα αφημί. Ναι, πριν στερέψουν τα αφημί. Πού θα τους βρείτε τους ανθρώπους αυτοί που θα βάλουν 10, που διώξαν όλοι αυτά τα άχρηστα. Διώξαν, τους πλακώσαν και στο Δικανίκη. Πού να πας τώρα, να πάω στο Σαρίκη Χαγιά. Μπορεί εμένα να με δώσει, αλλά εγώ τώρα είμαι και 80 χρονών. Δεν είμαι 50 και 10 και 40. Τώρα πάνε, έχω... τώρα να πας τον κύριο Γιάννη. Τώρα πάνε, ναι, σε παραδέχομαι. Εγώ τον γλίτωσα από τα χέρια από αυτά τα λιωτομαζώματα. Όπα, χαϊδό. Λίγο τους χαρακτηρισμούς σου, σε παρακαλώ. Είναι σε δύσκολη θέση και ο ηχολήπτης και εμείς. Σε ναι. παρακαλούμε πολύ. Ναι. Αυτό. Ωραία για τον Ηρακλή τα λες, τους χαρακτηρισμούς σου λίγο. Αυτό. Τι είπα, βρε, δεν έβρισα τίποτα εγώ. Όσοι τώρα αλυτομαζόματα και σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, τέλος πάντων, τι να πω και να πω. Σεβαστού, στη χάιδο βαράω προσοχή. Τι να πω, μέσα στην αγόρι, θα μας ξεκάνετε, θα μας πιθάνετε. Αν μπορείς εσύ, πήγαινε και στον κύριο Γιάννη. Πού να πάω, βρε, πού να πάω. Καλά, η Χάιδο θα πάει, καλά σου λέει. Στον Πολύγυρο, δεν είμαι καλά. Παρένταξα. Και θέλω να μαθαίνω. Άμα ήταν στη Θεσσαλονίκη, θα λόγιζα, θα πήγαινα. Όλη την αλήθεια λέει. Ξέρω. Και δεν λες τίποτα. Πηγαίνεις στο νοσοκομείο, μπαίνεις στο νοσοκομείο και βγαίνεις. Ναι. Γιατί? Δεν είμαι καλά. Και δεν λέει τίποτα ο Ασλαμής. Δεν λέει τίποτα ο Ασλαμής για τον Ηρακλή. Ποιο? Ο Ασλαμάς. Γιατί δεν λένε, δεν μάθαν τι έγινε. Εγώ πήρα και το Θόδωρο, το βουλευτή, τον Καράγλου. Ναι, αλλά... και τι είπε. Δεν τον βρίσκω, άμα τον έβρισκα δεν θα με έλεγε, αφού με είχε καλέσει εμένα. Περίμενε, ο βουλευτής, παραμονή εκλογών, ο υποψήφιος, δεν σηκώνει τηλέφωνο στο λαό. Μπράβο. Όχι, δεν σηκώνει, πώς δεν σηκώνει. Σήκωσε, αλλά δεν ήταν στο γραφείο. Αυτός τρέχει τώρα, έχει για να βγει. Τι να κάνει. Το κινητό να σου δώσουνε, το κινητό του Θόδωρου. Το Θόδωρο το κινητό το είχα, αλλά έφαγα τον κόσμο όλο και δεν έχω τίποτα. Πάρε το απόγευμα στο Ματζιούκι, εδώ 7 με 8 να στο δώσει. Δεν κάνω πλάκα, σοβαρά, δεν κάνω πλάκα. Δεν μου λες, καλά αυτή είναι η παλαβή deep, αυτή που είναι στην ΠΑΕ. Ναι. Ούτε κατάλαβα, τώρα που είπες Ματζιούκι, τώρα κατάλαβα ποιοι είστε και ποιοι δεν είστε. Ο Μάριος σήμερα Χάιδο. Περίμενε, περίμενε, νόμιζα με σύνδεση μέσα με κανέναν στο γραφείο στη Μίκρα. Όχι ρε. Δεν έτσι, δεν πήρες την ΠΑΕΡ, Χάιδο, δεν είναι η ΠΑΕΡ Ακλής. Στην ΠΑΕΡ Ακλής δεν υπάρχει κανείς. Στη Μίκρα παίζουν κάτι πιτσιρίκια. Θα μας τιμωρήσεις και θα μας τιμωρήσεις, θα να πω να με πιάσει τα γέλια, δεν έχω και διάθεση να γελάω. Κατάλαβες. Να είσαι καλά, ρε Χαϊδο. Να είσαι καλά, Ματζιούκι. Θα πάρω τι ώρα κάνει εκπομπή. 7 με 8. Πάρε στο τηλέφωνο αυτό. 7 με 8. Πάρε 7 παρα 10. Είναι εδώ ο Γιώργος. Πάρε 7 παρα 10. Περίμενε. 287-3 οκτάρια. Περίμενε. Αυτό το 22. Του Ζαγόρα. Του Ζαγόρα είναι. Του Ζαγόρα. Το φίλο ο Ζαγόρα. Πες μου το. 23-10. Ναι. 287. Ναι. 888. 8, εντάξει. Να είσαι καλά. Ο Γιώργος, καλά είναι. Καλά είναι ο Γιώργος. 3 η ώρα θα είναι. Καλά είναι. Ωραία. Πάρε 3 η ώρα να βγεις στο Γιώργο. 3 και 10. 3 και 10 να βγεις στο Γιώργο. Έγινε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Χάιδο. Επόμενη γραμμή έχουμε. Όχι, δεν έχουμε. Ίδια ηλικία έχετε, το ξέρεις. Μπορεί να βγει ένας. Προλαβαίνει να βγει ένας Σωτήρης. Άστο τώρα. Καλύτερα θα το πάμε στρόγγυλα. Ωραία. Καλά λέει ο Σωτήρης. Καλά λέει. Παιδιά, πάμε τελευταίο break για σήμερα. Πραγματικά πέφτει ξύλο. Να πω κάτι. Αύριο σε ετοιμότητα. Πρώτα ο Θεός, θα δίνουμε προσκλήσεις για το Urban Festival που διοργανώσαμε Λαζαριστών από την Έξι Λαλαλά, Γιάννης Αγγελάκας, 100 βαθμοί Κελσίου και Βέβυλος. Αύριο αυτά. Μπορεί και κάτι ακόμη. Αλλά αύριο αυτό. Αν δεν το καταλάβατε, πλησιάζω το στόχο μου. Αύριο θα είναι διαγωνισμός. Πρώτα ο Θεός. Πρώτα ο Θεός. Χάλασε η μπαταρία της του Samsung. Έσπασε η οθόνη από το Huawei κινητό. Θέλεις θήκη για το πολύτιμο τάμπλετ σου? Η λύση Repair Store. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 11 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βασιλής Όλγας 140 και στην Τουμπάρα. Επιδαύρου 5 με Γρηγορίου Λαμπράκη και στο repairstore.gr. Εδώ δίπλα είναι Βενιζέλου, να ξέρεις. Εκεί ζει στον Πολυγύρο. Πήγε τώρα και δεν ξέρω και πολλά πώς επικοινωνία. Νομίζω ξέρει. Δείξε, είναι άρρωχα. Εντάξει, η γυναίκα είναι άρρωστη. Εντάξει, οκ. Την προσέχουμε εκεί πέρα είναι. Δεν υπάρχει, άστο. Αν δεν τη έχει κάνει ο Σιρινάκης πρόταση, παιδί, θα πάρω το Σιρινάκη εγώ. Σκύψε τώρα.
Σωτήρη, βρες τηλέφωνο, Δημήτρης Ειρηνάκης. Και γιατί δεν την κάνεις, μίλησε. Δεν υπάρχει. Γιατί κάνεις, αναλαμβάνω εγώ τι τα έξοδα παραγωγής. Εντάξει, ο άλλος πάνε κάνει ένα μπάνιο, ρε φίλε, σαν οικοδόμος. Λοιπόν, δύο διπλές, Pixie Lux απόψε, Μονέας Αριστών και δύο διπλές στο Τάβλι Παρασασάρα απόψε στο Θέατρο Κήπου. FM και ονόματα επώνυμο, δίπλα live, θέατρο και τα δύο, αποστολή στο 54526, μία καλημέρα, είναι πάντα πολύτιμη. Πάει Ηρακλής λέγεται. Α, ξέχασα, δεν υπάρχει πάει. Αύριο έχω θέμα με Ηρακλή. Α, γιατί αύριο, κάτσε. Απλό, μικρό κωδικοποιημένο, αύριο. Όχι, αύριο, θέμα με Ηρακλή. Ναι, αύριο θέμα Μυρακλή. Πάνε τη Δευτέρα να τα πεις. Απλό, κωδικοποιημένο. Λοιπόν, μένουν 20 λεπτά εκπομπής. Ούτε 20, ψέματα. 18 λεπτουδάκια. Έτσι, οι γραμμές ανοιχτές. 23-10-287-888. Δύο διπλές για Pixie Luxia απόψε, Μονέας Αριστών. Και δύο διπλές για το Τάβλι Παραστασάρα απόψε στο Θέατρο Κήπου. Με Ηρακλή Μιχαηλίδη και Γεράσιμο Σκιαδαρέση. FM και ονόματα επώνυμο. Δίπλα θέατρο η live και τα δύο αποστολή στο 54-5-26. Σωτήρης Ασκαλάκης είναι κοντά μας και σήμερα. Πραγματικά πέφτει ξύλο. Τρελή συμμετοχή σήμερα. Μηνυματική, να είστε καλά, παιδιά. Μας είναι και γουρλής ο Νίκος Πάουκας Βεστοχώρη. Όταν μας παρθενιάζει αυτός είναι λουκούμι. Το διάβασα το Χρήστα, το διάβασα. Δεν υπάρχει. Είπαμε για μονομαχία στο κόκκινο ήλιο και στέλνει ο Αντώνης Κασάνδρου αυτό το μήνυμα. Με καλό, κακό και άσχημο. Το διαβάσαμε και αυτό του Γιώργου του φίλου. CFT Carpets Κολοκυθάς. Κάλεσε τώρα κυριούλη. 23-17-62-164 και κλείσε ραντεβού. Μέσα σε 48 ώρες, σε δύο μέρες δηλαδή, θα έχουν παραλάβει το χαλί το πάπλωμά σας από το χώρο σας. Συνέπεια και αξιοπιστία. CFT Carpets Κολοκυθάς. Αποχαιρετήστε τον Γκίστ Γιανακόπουλος, μάλιστα. Μετά από 7 χρόνια, ο James Γκίστ αποχωρεί. Για ξένο να κάτσει τόσο καιρό. Πραγματικά με πονάει που βλέπω κάθε πρωί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, των αθλητικών. Και οι πράσινοι 9 στις 10 μέρες, άντε όχι 9, 8 στις 10 μέρες, έχει βασικό θέμα μπάσκετ. Φίλε, η πράσινη είναι του Γιανακόπουλου. Τι θες να έχει? Ποδόσφαιρο. 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 Συγγνώμη, πώς τη λένε, ξέρουμε. Όχι. Μπορώ να επικοινωνήσω μαζί της. Να έρθουμε σε επαφή. Βγάλτε αυτά, βάλτε πάνω. Ρε. Ναι, μπορείς. Δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπορείς. Πάρα πολύ εύκολο. Ναι. Τώρα ο Γρηγόρης Ατρίδης είναι στο μήνα του μέλητος. Μόλις γυρίσει, δώσουμε τον Γρηγόρη, θα πάρει τον Γρηγόρη τηλέφωνο και θα πάει ο Γρηγόρης, θα πει: Έλα λίγο να θαυμαστήσω. Συγγνώμη, μια απορία. Ο Γρηγόρης παντρεύτηκε. Ναι. Ποιος Γρηγόρης, παιδιά? Πριν την Κυριακή. Αυτή που πέρασε προχθές. Το παιδί ο Ατρίδης, Α, μα. Ρεπόρτερ Πάου. Ναι, τι θες. Γιατί με παντρεύτηκε. Πήρε μια πολύ έριξε τις τιμές και σάρωσε το νησί που μάζεψε όλο τον κόσμο. Για βάλτε το κοινό. Για βάλτε αυτό. Μπούρδε συνάστο. Βάλτε το λίγο, σε παρακαλώ. Πες για το χρυσάφι που κερδίζει η ΕΡΤ όταν αν κλείσει το Big Deal με τον ΠΑΟΚ. Τι κερδίζει η ΕΡΤ? Το χρυσάφι, το χρυσάφι. Όχι τα λεφτά που θα χαρίσει στον ΠΑΟΚ. Πού το γράφει, πού είναι το άρθρο, στο 10? Στο 10.gr. Allabout10.gr. Βαθιά υπόκληση σε αυτόν ή σε αυτή την ομάδα που κάνει τα σποτάκια του ΣΥΡΙΖΑ. Απίστευτα. Απίστευτα. Απίστευτα τι. Πρέπει να είναι ο επόμενος λάνθιμος. Τελικά την Πέμπτη δεν θα γίνει, ε. Απίστευτα. Δεν πήγε ο Κούλης. Κόλος ο Κούλης. Δεν κούλ, και οι άλλοι δεν πήγανε. Κόλος ο Κούλης. Περίμενε ο Τσίπρας. Αυτές τις μπουρδες πώς να είναι, τις λες. Επίδες το λέω, ρε φίλε, και σε κοιτάω, ρε φίλε. Τι επίδες το λέω. Ο Τσίπρας ήθελε, ρε φίλε. Ο άλλος δεν θέλει. Πήγε, περίμενε ο άνθρωπος. Κολλάκι, ωραία. Κόλος ο Κούλης. Δεν θα πω με τι λοκούς θα ασχοληθεί μετά από ένα διάστημα. Α, θα μας σκίσει δηλαδή. Ωραία, δημοσιογράφος, μέλος ΣΥΕΝ. Τι λέει, για ποιον είσαι, λέει η Μαρία, τι λέει. Βάλτε να το δούμε αυτό λίγο, με ενδιαφέρει. Τσάω, αγόρι μου, σοτ, να είσαι καλά, αγόρι μου, να είσαι καλά. Τσάω, σοτ. Hello, Chris. Ήρθε ο Κίος. Άκα DJ Κίος. Ο Ιρλανδός. Το νησί μας για όλο τον κόσμο φέτος είναι η έκπληξη του καλοκαιριού. Για πλάκα, παιδιά, για ποιο είναι, πάρτε το λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Ποιο είναι εσύ, Αμουλιανή. Σκόπι. Το νησί της Αφροδίτης. Ορίστε. Μια μπουρδα, το είπα. Α, τα κύθυρα. Μπουρδα. Τα κύθυρα είναι. Μπουρδολόγια. Ναι. Τα κύθυρα. Ο Αυλώνας. Ο Αυλέμονας είναι. Ο Αυλώνας. Έχω κάνει. Ο Αυλέμονας. Δεν υπάρχει. Ο Αυγολέμονας. Νησάρα. Νησάρα τα κύθυρα. Νησάρα. Δεν υπάρχει. Πολύ ωραία. Απλά δεν μπόρεσα να πάω αντικύθυρα. Είχε ραντεβού. Ναι. Γιατί? Την ταινία, ρε. Με έναν Άγγλο. Ραντεβού στα κύθυρα. Ταξίδισα κύθυρα. Συγγνώμη, ναι. Ταξίδι, ναι. Ταξίδι, ε. Ναι. Που δεν έχει καμία σχέση με τα κύθυρα. Απόψε. Ναι. Καλά, πάμε να κάνουμε προετοιμασία στην Ευρώπη όπου έχει 40 βαθμούς. Ναι, δεν καλέμε. Ω! Λουδίας. Λουδίας. Γκοντζίλα, αγόρι μου. Ψηλέ, τι κάνεις. Πάμε, ο τραγουδιστής τους. Ναι. Βάλε. Λουδίας, Γκοντζίλα, βάλε. Καλημέρα. Ο Ρουφιάνου βάλε. Ο Ρουφιάνος. Βάλε το Ρουφιάνο. Αυτό είναι. Καλημέρα. Προχώρα. Όχι, ρε. Όχι, ρε. Προχώρα. Καλημέρα. 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 Έλα, Λουδία. Ε, φίλε.
Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Στον αέρα είσαι. Πόρε ύπνος. Επόμενη γραμμή. Πάρτε μπρος, παιδάκια. Πέμπτη είναι. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Δεν υπάρχει. 2310-287-888. Από κινητό 6945-287 και 3 οκτάρια. Ναι. Πάρτε, γιατί δεν θέλω να κάψω θεματάκια. 1, 2, 3, τα έχω για αύριο. Για αύριο. Ό,τι μείνω, τα έχω για αύριο. Α, χίλια μπράβο στην Χρήστο Κιώση στη Λίβερπουλ. Πήρε τον Ντελίχτ. Ποιος είπε ότι. Τον νέο Ντελίχτ. Από την Τσβόλε 17 ετών. Εδώ δε στον μπάτσελορ του Φέρντιναντ. Εδώ τη γυναίκα του. Του Ρίο. Του Ρίο. Η γυναίκα του. Κάτσε καλά. Ναι. Πάμε γραμμές, περιμένουμε δύο. Παρακαλώ. Καλημέρα. Δες βαλίτσα που έχει γυναίκα. Κλαίω. Καλημέρα. Κλαίω. Με τη φάτσα. Καλημέρα. Καλημέρα. Κώστας, ο παδός του ΠΑΟΚ, πρώην Σοβιετική Ένωση. Πάμε. Άποψε. Παναγιώτη. Έλα, Κώστα. Αυτό που ακούς και διαβάζεις παντού, που έχουν αναποθέσει τις ελπίδες τους οι οπαδοί του ως Φουπού και του Άρεος στο μεσία της φιλελεύθερης παράταξης. Καμία ελπίδα δεν έχουμε εναποθέσει σε... πρόσεξε. Καμία. Θέλω να δω τα μουτράκια τους. Ότι... Τα μουτράκια τους του χρόνου δεν θα φύγει. Όταν ξαναπάρουμε θέλω το πρωτάθλημα. Θέλω να φύγει αυτός που σου χαρίζει χρέη και κάνει τροπολογίες υπέρ σου. Αυτό λέμε. Ξέρεις πως με προκάλεσε να πάρω τηλέφωνο. Είπες ότι αυτός που θα βγει θα ασχοληθεί με λοκούς. Πρώτον είσαι μελλοντολόγος και δεύτερον απειλείς. Όχι, σου λέω ένα πραγματικό γεγονός. Μας απειλείς, είσαι μελλοντολόγος. Και πού ξέρεις άμα θα βγει ρε φίλε. Ποιος. Και άμα κάνετε τραλαλό. Καταρχήν ποιος είπα. Τι θα λέτε μετά. Ποιος είπα. Είπα όνομα. Αυτό το τραλαλό που σας έκανα. Όνομα είπα. Γι' αυτό μην μιλούσαμε. Όνομα είπα. Τον Κουτσούμπα εννοούσα. Τον Κουτσούμπα εννοούσα. Δεν είμαστε μπούφοι. Λαέα κούμπα στις πλάτες του Κουτσούμπα. Λαέα κούμπα στις πλάτες του Κουτσούμπα. Λοιπόν, πώς ήταν στο Χαριλάου που έφυγε ο Καντουρί και δίνει στον Πρίγιο και το καρφώνει κόμπρα. Έτσι θα την κάνετε και το 7 Ιουνίου. Ο Άρντα έφυγε. Ο Άρντα έφυγε με χαρακτηριστική αδράνεια δύο αμυντικών του Άρεως. Με χαρακτηριστική αδράνεια δύο αμυντικών. Δεν τα λέγατε, δεν τα γράφατε όμως. Κατάλαβες τι γίνεται. Ποιος κάνει την ασίστρε, παιδιά. Στην επομένη εδώ πέρα όμως δεν τα λέγατε. Με αδράνεια εσχρή δύο αμυντικών του Άρεως. Σ' ακούμε, Κότσο. Ασίστρε είναι το Αλκαντουρί. Όχι, ο Άρντα βγάζει. Τι λες, ρε. Ο Άρντα. Τι λες, ο Άρντα τα δεξιά φέρνει. Άστο, Κώστα, είναι άσχετη. Παιδιά, ο Καντουρί δίνει την πάσα. Αρέσει, έχει δίκιο. Την πρώτη πάσα δίνει ο Άρντα. Ναι, έχει δίκιο. Μπράβο, Κώστα, είναι άσχετη αυτή η δύο δίπλα. Καλά, λέει, μα μπέρδεψε λίγο τώρα. Είναι άσχετη, Κώστα, άσχετη. Και άμα μιλήσουμε ποδοσφαιρικά. Για εκείνο, για ο Καντουρί τη δίνει αγώνα, είναι αφέλεια ποδοσφαιρική τη άμυνα του Άρη και του κέντρου. Ο Καντουρί ανοίγει δεξιά στον Ουάρντα. Όχι, Μάριε. Ο Καντουρί δίνει την πάσα που βάζει τον κόλλο Πρίγιοβιτς. Την τελική πάσα, ναι. Ο Ουάρντα κάνει το τρέχει. Το τρέχει, ναι. Πάει να τον πιάσει ο Σιώπης και ο Βαλεριάνος. Και δίνει στον Καντουρί. Δεν τον πιάνουν. Ο Ουάρντα κόβει. Διασχίζει ο Ουάρντα. Στην πλάτη της άμυνας του Άρη στον Καντουρί. Ο Καντουρί βγάζει τη σέντρα και ο Πρίγιοβιτς, ναι, στον κοιμόμενο Ούγκο Σόουζα βάζει τον γκολ. Στον. Στο ποιον, στο ποιον. Στον. Μια φορά τα λέω. Κοιμόμενο Ούγκο Σόουζα. Α, κοιμόντουσαν τότε. Δεν τα λέγατε, δεν τα γράφατε. Και τα λέγαμε και τα γράφαμε σε αντίθεση με σένα, Κώτα. Τίποτα δεν είπατε. Πικραμένοι μπήκατε δευτεριάτικα. Τι θέλετε να κάνετε, χάσαμε τον πάκο. Δεν το είπατε όμως. Όπως κάνατε εσείς από τον Ολυμπιακό. Να δεις τα μουτράκια του χρόνου που θα ξαναπάρουμε τον Νταμπ για τρίτη σερή χρονιά με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Να δούμε τι θα λένε. Το τρέμπλ θα πάρει του χρόνου, όχι τον Νταμπλ. Το τρέμπλ. Εδώ είναι το τρέμπλ, έλα, εδώ είναι το τρέμπλ. Κάνει από τρίκο ή Παναγιώτη. Έλα, Κώστα. Ζηλιάρικε, έλα, Κώστα. Το στόχο, γουστάρι στόχο. Φυσικά, ναι, ρε φίλε. Ναι. Να δούμε βέβαια τι κατάσταση είναι. Βέβαια, καλή χρονιά έκανε. Πέρσι, έτσι λένε, δεν τον παρακολουθεί. Καλή χρονιά, όχι πέρσι και πρόπερσι. Δύο χρονιέ καλέ. Θηλυκή γάπα έχει. Εδώ και θα του λέω. Αντρική, ρε φίλε, δε εδώ. Εσύ πρέπει να είσαι χαρούμενο που ήρθε ο στόχο. Ναι, γιατί. Γιατί? Γιατί θα περάσει ωραία βραδιά και απογεύματα. Θα περάσει ωραία βραδιά με το στόχ. Δεν το κατάλαβα, το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω, Χρήστο. Αυτό λέγαμε. Κάνει βγαίνει. Παντρεύει παιδί έχει τώρα. Έγινε Κώστα, πάμε επόμενη γραμμή. Περιμένει. Περιμένει άλλο. Α τον άνθρωπο να τελειώσει με το στόχ. Να περιμένει άλλο μία ώρα. Επειδή πήγε να αποκαλύψει τι κάνει με το στόχ τα βράδια. Πε το, τι. Δεν ξέρω. Πάμε επόμενη γραμμή, πάμε. Έπεσε, φίλε. Καλημέρα, πάμε. Έλα καλά που υπάρχει σε Μάρια, καμιά φορά κάνεις και κανένα καλό. Τα Κινάρντι, ο παδός του ΠΑΟΚ, πάμε πρώτη Δευτέρα. Τα Κινάρντι.
Πρώτη Δευτέρα. Λοιπόν, πάνω, πώς σου φάνηκε ο στόχο. Τι, δεν το πήρες ακόμα. Τσουκουτσούκου προχωράμε κάπως. Τι τσουκουτσούκου προχωράμε κάπως. Έχουμε κάτσε και στόχο, ρε παιδί μου, με στη γράμμα. Κάτσε, σιγά σιγά. Άντε, πάρτε και τον Κλάους τώρα να ξανακάνει την ομάδα. Μα την Παναγία αυτό που ήταν να πούμε. Χρήσατε, εντάξει, ρέμψε. Τώρα μιλάμε τώρα για μπάλα. Για μπάλα μιλήσατε. Και εγώ για μπάλα. Το είπα και προχθές. Ο Κλάους δεν κάνει για μπάλα. Δηλαδή κάτσε, ο Κλάους δεν είναι για μπάλα. Πλέον δεν κάνει για μπάλα. Τι είναι για μουσική. Το στύψαμε, έβαλε όσα έβαλε, ήξερε πως θα βάζει και τελείωσε. Ο Κλάους έκανε μια πενταετία φαρμακερή. Τα παστέλωνε με τον Λίνο, αριστερά το κλασικό. Δεν ήθελε, δεν είχε φιλοδοξία στο παλικάρι. Του αρκεί 1 εκατομμύριο ευρώ, ας πούμε, για να ζήσει τη ζωή του. Κάτσε, εγώ τους σέβομαι και αυτούς τους ανθρώπους. Φυσικά. Σεβάσου τους και εσύ. Δεν ήθελα παραπάνω, μάλλον τι να κάνω. Τίποτα δεν σέβονται, ρε τσίπα. Αλλά αυτό την μπάσα ο Καντουρί φυσικά την έδωσε. Και ο Γουάρντα για ένα 20 λεπτό έπαιξε την καλύτερη μπάλα στον πάγο που έχω δει όσα λεπτά και να έχει. Μετά ξεκίνησε τα καμάκια, τέλος πάει. Ο Γουάρντα, συμφωνώ. Ο πιο τεχνικός παίκτης του πάγου τελευταία δεκαετία. Τι αγκάζει, θα τον αφήσετε ελεύθερο τώρα. Μουρλός είναι, τι είναι. Καλά, μου λέω και στην Εθνική Αιγύπτου ένα σκάφο τώρα. Ναι, τώρα κάτι. Παρενόχληση ένα μοντέλο, το διώξαμε. Οριστικά τέλος από Εθνική Αιγύπτου. Οριστικά τέλος. Θα το πάρει μόνο στο Σαλάχ. Όσο για σένα, φίλε κομμουνιστή, δύσκολα τα πράγματα για σένα πραγματικά. Αν στο είπα 1 εκατομμύριο φορές δεν έρθει ο 35-40 να ανοίγω την τηλεόραση να βλέπω θύρα 13, δεν λέω τίγκα. Αλλά ρε παιδί μου να μην λέω πω, τι είναι αυτό το νεκροταφείο και το αριστερό τμήμα του Καφετζογλίου να είναι κλειδωμένο. Ούτε καν δηλαδή με μια πόρτα να μπουν έστω 15 άνθρωποι. Γιατί τα λες το Μάριο, κάτσε, κομμουνιστή εμένα είπες. Το Μάριο τα λέω. Φίλε, ναι, κομμουνιστή. Νόμιζε εμένα λίγες. Ανθρωπιστής είμαι. Όχι ρε Χρήστο. Ανθρωπιστής είμαι. Το μόνο κοινό που έχουμε είναι αυτό. Ότι είμαστε κομμουνιστές. Ανθρωπιστής είμαι. Αλλά τι είσαι. Ανθρωπιστής είμαι, ουμανιστής. Ουμανιστής. Δηλαδή, ατομιστής είναι, όχι ανθρωπιστής. Ατομιστής. Μάριε, ναι, όταν ακούω για οι προοδευτικές δυνάμεις. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ δεν είμαι προοδευτικός. Ο πιστοδρομικός είσαι. Όχι. Εσύ είσαι. Ο πιστοδρομικός, ο πιστοδρομική κομπανία. Εσύ είσαι η συντήρηση, η συντήρηση. Τι σημαίνει συντήρηση. Το τζίτωσε τώρα. Από το τέτοιο. Δηλαδή που έτρωγα γιουβέτσι 1,5 ώρα και πήγαινα του μπάρα 3 ώρα. Αυτό είναι συντήρηση. Αυτό είναι συντήρηση. Τότε κάτσε και παίζε με προβολής να και τζάμπα ρεύμα με... Τσάμπα και η λάμπα. Όχι, όχι. Όχι, ρεύμα δεν καίει γιατί τα μάτς του θα γίνονται 11 το πρωί στην Εψημή. Οι προοδευτικές δυνάμεις και οι προοδευτικές δυνάμεις, δηλαδή τι όλοι οι άλλοι τι είμαστε. Ο πιστοδρομική, το είπαμε, τι δεν καταλαβαίνω. Βάλε μια πιστοδρομική κομπανία. Βάλε, βάλε. Ωραία, έγινε. Βάλε, βάλε, βάλε. Τα κοινάρια, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πιστοδρομική κομπανία. Τι είναι αυτό. Όποιο θέλει, το παλικάρι. Τραγουδάει το παλικάρι που είναι έξω. Λουδίας. Λουδίας. Ο Ρουφιάνος. Αφιερωμένο. Για τον Ρίο Φέρντιναντ, να πω κάτι γιατί μπορεί να ακούσει και κάπως. Καλά λέει ο Χρυσανθός, είναι η μέλουσα σύζυγός του, έτσι. Η γυναίκα του έχει πεθάνει. Έφυγε πάρα πολύ νέα πριν από. Μπάτσελο της μέλουσας γυναίκας. Ναι, της μέλουσας γυναίκας του. Ναι, αυτό γιατί μπορεί να ακούσετε κάπως. Η γυναίκα του έφυγε πριν από 3 χρόνια. Η πρώην γυναίκα του. Η πρώην σύζυγός του. Όχι, πρώην, δεν είναι πρώην. Και ήταν και συγκλονιστική. Είχε κάνει μια απολογία on camera και ήταν πραγματικά διαλυμένος. Όχι μπροστά στην κάμερα μόνο. Καρκίνο, ε. Γενικά. Ναι, μπράβο. Αυτός εδώ είναι εδώ πέρα. Και εδώ βάζουμε μέσα το P-Live. Η Λουδίας. Φώναξε τον ψηλό να το πείτε. Έφυγε. Τον έχουμε live και βάζει CD. Εσένα λέει, εσένα λέει. Παπαδόπουλα. Εσένα λέει. Εσένα λέει. Τον ταξιτζή, τον Ρουφιάνος ταξιτζή. Έτσι. Και ξέρεις τι είναι, ταξιτζή. Τι. Πολιτός του ξέρεις ποιος είναι. Αυτός ο ηθοποιός που με το ταξιτζή που καλούσε τα ταξί. Α, και δεν μου λες. Τους ξέσκησε. Εσένα σε κάλεσε αυτός. Κοκο. Οι ταξιτζίδες σε... Αυτό τα χρειάζεται. Οι μάγκες, οι κάτσε καλά. Γεύθηκα σοκολατάκι. Και τους έκανε ο ηθοποιός. Σοκολατάκι. Χρήστο. Σοκολατάκι. Οι ταξιτζίδες, οι μάγκες, οι μιάδες. Ξέ... Κάτι καραμελίτσες μπούρλια. Άκου το Μάριε. Το τσουτσουμπρούτσου το ταξιτζί ρε. Ακούω, ακούω. Τι ταξιτζί τσουτσουμπρούτσου είσαι ρε. Άκου λίγο χθες, θέατρο γης, τι είχε Μαρί. Θέατρο γης. Είναι κάτι Γερμανούς. Ζευγάρι. Θέατρο γης. Είμαι Βασιλέος Γεωργίου. Ναι, είμαι Βασιλέος Γεωργίου. Στρίβω 3 Σεπτεμβρίου. Με το που στρίβει 3 Σεπτεμβρίου, ανεβαίνω κανονικά. Μετά την Εγνατία γίνεται μακελιό. Στρίβω Εγνατία για να ανέβω από την Εθνική Αμήνη. Λέω να πάω πιο γρήγορα από εκεί. Ήξερα γιατί δεν είχε κίνηση, γιατί κάτι έκανε πριν μισή ώρα από εκεί πέρα. Φτάνουμε πάνω, τους γλιτώνω φίλε.
Τουλάχιστον ένα 3 ευρώ. Τουλάχιστον. Και γιατί το έκανε αυτό. Τι. Πώς γίνεται, ρε παιδιά! Περίμενε λίγο. Γράφει 5 ευρώ. Πάει να δώσει αυτό και μπουρμπουάρ. Μου δίνει 20 άρικο, του δίνω 15 ρέστα. Πάει να κάνει μια κίνηση. Λέω θα φιστάλιο, δεν μπορεί. Βγαίνει και κάνει μια κίνηση η γυναίκα. Γυναίκα, σύντροφο, φίλη, δεν ξέρω τι. Και μου δίνει 50 λεπτά. 50 λεπτά, ρε φίλε. Εύχομαι να ψάχνουν ταξί ακόμα, φίλε, εκεί πάνω. Στην επιστροφή. Εύχομαι να είναι ακόμα στο τι θέατρο. Κακία, γελάει, στο θέατρο γης. Τι κακία, ρε. 50 λεπτά. Σου γλιτώνω. Σε παρακαλώ. Πού το κατάλαβε αυτό ότι γλίτωσε, δεν ξέρει τους δρόμους, δεν σημαίνει. Του εξήγησα, ρε φίλε, γιατί μιλούσαν και αγγλικά. Του εξήγησα, ναι. Πάω από άλλο δρόμο και τα λοιπά. Κάτσε, ξέρα, γιατί είχα ξαναπάει αυτό. Ναι. Αυτοί μιλούσαν αγγλικά, όχι εσύ. Τώρα τι μας έκανες. Συγγνώμη, τι είναι αυτά, ρε, τι αντίληψη είναι αυτή. Τι αντίληψη είναι αυτή, Έψου δώσα 50 λεπτά παραπάνω. Έπρεπε να τους πάω από εκεί να χάνω το πρώτο δεκάλεπτο της συναυλίας, να πλήρωσε και 10 ευρώ και να τελειώνει η ιστορία, φίλε. Πώ το κάνεις. Δεν, τι είναι αυτό τώρα. Είμαι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Όπως και όλοι οι φίλοι με τα μπλε αμάξια. Δεν είσαι καλός, δεν τα λέει ο καλός. Τι λέει, τι πράγμα. Τι μας τα λες όταν πρέπει να τα ακούσει όλος ο κόσμος. Να μην πω ιστορία, δεν θες να πω ιστορία. Μα δεν λέω ιστορία. Ναι, αλλά επέρεσε και τους καταργέσαι τους ανθρώπους. Φυσικά. Κλωτσάς τον γάλα με την καρδάρα, ρε φίλε. Γιατί αγόρι μου γλυκό, γιατί αγόρι μου γλυκό. Τι επέρεσε. Ναι, σου λέω για τη συμπεριφορά των ξένων. Αυτόν εδώ των συγκεκριμένων ανθρώπων. Εύχομαι ολόψυχα να περιμένω ακόμα ταξί εκεί πάνω. Εντάξει, ωραία. Αυτό, απλά, ωραία. Απλά, γραμμή. Ναι, τελευταία καλημέρα. Γραμμή για σήμερα. Χρήσανθε, βάλε μηνύματα να βγάλουμε νικητές, ρε φίλε. Καλημέρα, όνομα και ομάδα, παλικάρι. Ναι, και καλά, από κακό. Που δεν έχω κάνει κακό. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. 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 Όνομα και ομάδα, φίλε. Μπάμπης Άρης. Μπάμπης, οπαδός του Άριος. Πάμε, Μπάμπης, ακούμε. Το Χρήσανθο ήθελα να ρωτήσω. Ναι, εδώ είναι ο Χρήσανθος, ναι. Σιγά, σιγά το λέω. Χρήσανθε. Ναι. Το πιστοποιητικό του Ροζ έχει έρθει. Το πιστοποιητικό του Ροζ πώς να έχει έρθει πριν την 1η Ιουλίου που ξεκινούν οι μεταγραφές. Α, δεν έχει έρθει εσύ. Όχι. Μ' άκουσες τι είπα. Πώς να έρθει πριν την 1η Ιουλίου. 1η Ιουλίου πρέπει για να έρθει το πιστοποιητικό. Έρχεται ο Ροζ όμως σήμερα, αν σε ενδιαφέρει. Έρχεται. Ναι. Ροζ Μαρί. Α, τι ώρα είναι σήμερα η ανοιχτή προπόνηση, 7. Αύριο είναι η ανοιχτή προπόνηση. Αύριο, sorry. Αύριο, αύριο στις 7. Αύριο στις 7, οκ. Okay. Υπάρχει συμφωνία δηλαδή. Μάλιστα. Έτσι. Και με το Ροζ και με τη Λοριάν. Αυτό, ορίστε. Η ανυπομονησία του Ροζ, να δούμε τι είναι αυτή, γιατί βλέπω κάτι. Ξέρει τη Ροζ Μαρί. Περιμένει πώς και πώς να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Σίγιου του Μόρου, ορίστε και ελληνική σημαία. Κάνει λέει πως στη Θεσσαλονίκη πεθαίνω, ρε, που θα πάω. Σίγιου του Μόρου, είπε ο Ροζ χθες το βράδυ. Να χτυπήσω μπουγάτσα, να χτυπήσω. Μη γράψει αύριο. Άρα έρχεται. Μη γράψει αύριο, είπα ξύπα. Ωραία. Εντάξει. Είχε κάποια ανησυχία ότι δεν θα έρθει, τι. Μπάμπη, συγγνώμη, κάτι σημαντικό άλλο στη ζωή σου, κάποιο πρόβλημα έχει. Όχι, γιατί να έχει πρόβλημα. Άρης είναι. Προβλήματα έχετε εσείς. Και εγώ τα λέγα το Ροζ. Νόμιζες ότι δεν θα έρθει ο Ροζ, τι. Κατάλαβες που το ρωτάω. Ναι, και πιστοποιητικό δεν ήξερα. Τι πιστοποιητικό. Τώρα το μάθες. Τι πιστοποιητικό. Τα πιστοποιητικά αυτά που τα ακούς, ρε Μπάμπη, και τα λες κιόλας. Δηλαδή πραγματικά. Γιατί ποιος έβαλες ανησυχία. Κάποιος έβαλες ανησυχία. Μπάμπη, είσαι Άρης. Ρωτάω ευθέως. Είσαι Άρης. Ναι. Έγινε, Μπάμπη μου. Συγγνώμη, εμένα. Έρχεται σήμερα ο Ροζ πάντως, να ξέρεις. Εντάξει, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Μπάμπη. Το παιδί τον έβαλε κάποιος. Όχι, ρε, όχι, ρε. Δεν θα έρθει. Όχι, κάποιος τον έχει βάλει μπρίζα, ρε. Ότι δεν θα έρθει το πιστοποιητικό από τη Λοριάν. Κατάλαβες, κάτι τέτοιο έχει γίνει προφανώς. Ένα, τι να δω. Μόνο πιστοποιητικό θανάτου μην πάρουν ποτέ. Νικητές, βάλε μηνύματα. Νικητές. Αυτό γιατί το βάλαμε. Γιατί σε χανούμισα. Γιατί είναι η επιστοτερμική κομπανία. Δήμου πιπερί μου πιπερί. Ο Γιώργος λέει, παιδιά για την Ζάκυνθο, είπατε τίποτα. Γίνεται χαμός με τις παραλίες. Καμία μπλε σημαία. Σκουπίδια τίγκα στη Ζάκυνθο. Στη Ζάκυνθο είχα πάει, φίλε, το καλοκαίρι του 96. Στο Αργάσι. Φοβερό. Δεν τραβάω Νταλκά, γιατί πάρα πολύ απλά για μένα δεν υπάρχουν Επτάνησα. Ναι. Πολύ απλά. Δεν είναι νησιά. Είναι αστικά κέντρα τα οποία περιβάλλονται από θάλασσα. Ωραίος ανθρωπιστής. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει γιατί εγώ πηγαίνω Κυκλάδες. Κατάλαβες. Πάει την κεφαλιά σου. Δεν πάει να έχει βρώμα και μπόχα και διζωδία. Την έκανε καλά την κεφαλιά. Δεν με νοιάζει. Και εκεί πηγαίνουν Άγγλοι, φίλε. Στου πατριώτε σου, ξύπνα. Αγγλίδε, καμπάρι. Αυτοί βρωμίζουν πετάνε τα σκουπίδια. Οι βρωμοάγγλοι. Οι Αγγλίδε είναι ωραίες. Ειδικά τα πίνουν. Βρετανίδες γενικά. Με βρώμικες παππούς. Βρετανίδες γενικά. Έχεις νερά στη μάπα. Γενικά Βρετανίδες. Βρετανίδες. Βέβαια έτσι. Δώσε μουσική, ρε Χρήστο. Έλα, Ιμπραήμ. Ποιος είναι ο Ιμπραήμ, ρε. Ο Ιμπραήμ Χασάν, σε κάρμα μια χρονιά. Το θυμάσαι, τα αδέρφια Χασάν. Ναι, σε κάρμα μια χρονιά στο Χαριλάου.
0-1. Είναι η ίδια χρονιά με τον Σάπουτζης. Ο Βίαστης. Και ο Βούλινος. Ο Σάπουτζης. Και ο Βούλινος. Ο Άριανος. Και ο Βούλινος. Ο Άριανος. Αυτό είναι η χρονιά, είναι η ίδια. Όχι, πιο μπροστά ήταν ο Χασάν. Πιο μπροστά. Ο Σαπουτζής ήταν μια χρονιά μετά τη Γενέβη που τον έχει φωτογραφίσει. Να επαναγυρίσει με τον λαό του ΠΑΟΚ. Και ο Ντολμπάς. Κατάλαβες. Και ο Ντολμπάς. Ο Μακτής. Ο Μακτής Ντολμπάς. Ο Αντώνης Σαπουτζής έχει κάνει έναν από τους πιο συγκινητικούς πανηγυρισμούς που έχω δει στη ζωή μου. Live μπροστά ήμουνα μέσα από παίκτη του Ηρακλή. Όταν ισοφαρίζει με απευθείας φάουλ στην Τούμπα, μπροστά στην 7, έρχεται μπροστά μας, ανοίγει τα χέρια του και κάνει σχεδόν spelling σας αγαπώ. Τονίζοντας με κρούνο κεφαλιού κάθε συλλαβή. Απίστευτο. Δεν το ξεχάσω ποτέ. Αντώνη, σε ευχαριστώ και μόνο γι' αυτό. Σε ευχαριστώ και μόνο γι' αυτό. Μέσα στην Τούμπα. Το μάτς έλειξε 4-2 τελικά. Ο συνήθως. Εσείς στους οπαδούς του ΠΑΟΚ ήσουν. Στο πέταλο ήμουν 7-8. Τι λες ρε. Ήταν δύο χρόνια μετά τη γέννηση που πανηγύρισα από τις με το λαό του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι Παναγιώτη, ποια ηθοποιός είναι αυτή. Ποια ηθοποιός είναι αυτή. Τέμι Ζούνι. Α, σωρί δεν βλέπω. Αυτή είναι η γραμματέας νομίζω τη Ζούνι. Αυτή δεν είναι. Αν το δεις γραμμένο που να το ξέρεις. Όχι, η γραμματέας της Τέμι Ζούνι δεν είναι αυτή. Που έγινε ιστορία αυτή δεν είναι. Τι εννοείς. Νομίζω ότι έχει γίνει μια. Είναι σαν δικαστήρια με τη γραμματέα της. Πολύ ωραία η κοπέλα. Ναι, δεν ξεχνάω πώς λένε. Τι την έκανε. Δεν ακριβώς, συνεργάτη δάτης και συγκάτοικος με την Πέμι Ζούνη. Oh, Γιάννης και Μαρία. Άντε ρε βλάκα, εσύ που προσβάλλεις. Μας κρεμάς εμάς, δεν το καταλαβαίνεις. Γιάννης και Μαρία. Γιάννης και Μαρία. Κάτσε εσύ, συγγνώμη λίγο. Το σύριαλ, μπαρέ. Συγγνώμη λίγο. Μου έρθει το μυαλό σου, μυαλό σύριαλ. Αν συγκατοικούσες με τον Τζαλτίδη, τι να λέγα εγώ. Συγκατοικούνε, ο Τζαλτίδη. Γιατί όχι, γιατί όχι. Χρυσάδα και Παναγιώτα. Κάτσε, εσύ θα το δεχόσουν, δεν θα με έβριζε. Γιατί δεν θα με έβριζε. Δεν θα σε βρίζει. Να σου πω κάτι. Είπα κάτι κακό. Δεν θα σε βρίζει. Σίγουρα. Δώσε χεράκι σε παγόρα. Κάτσε να πάω, κάτσε να πάω. Α, θα πάω. Δώσε τα χεράκι σε παγόρα. Σκάμπα. Σκάμπα λέει. Δώσε τα χεράκι σε παγόρα. Α, χαμένη και δύο. Ελπίζω να μην ακούει η Κατερίνα. Ελπίζω να μην ακούει η κοπέλα. Συγγνώμη τώρα, ήταν. Έχει γίνει σκηνικό στα δικαστήρια. Ήταν. Συνεργάτη δάτης. Λοιπόν, αυτά όλα είναι σεξουαλικά κόμπλεξ αποθυμένα, έτσι. Πραγματικά. Ποια? Όλα αυτά και τα συνεργάτη δάτης δεν είναι. Και παραλίες στη Λέσβο είναι χαλιά. Γιατί, συγγνώμη, γιατί μπλέκεις το σεξ τώρα. Πού το βλέπεις? Το σεξ που υπάρχει. Πού το είδες αυτό? Το είδα πριν. Α, sorry, σε μήνυμα. Ναι. Σε μήνυμα τώρα. Όχι σε μήνυμα, πριν που έγραφε και τη Ζάκη του και η παραλίες στη Λέσβο. Sorry, πολύ ωραία κοπέλα. Πάρα πολύ ωραία κοπέλα. Μοιάζει λίγο ευτυχία. Απόψε. Λοιπόν, νικητές. Ξεκινάμε με Pix Lux. Pix Lux. Αλέξανδρος Ευθυμόπουλος και Γιώργος Μιλωνίδης. Μιλωνίδης. Γιώργος Μιλωνίδης, Αλέξανδρος Ευθυμόπουλος, απόψε πηγαίνουν Μονή Λαζαριστών. Για την παράσταση το τάβλι, νικητές είναι η Φιλιάνα Σκαφιδά ή Σκαφίδα, ζητώ συγγνώμη. Σκαφίδα. Σκαφιδά μάλλον, ναι. Σκαφιδά. Σκαφιδά. Αυτό ρώτησα. Με τη Γιουλίκα, αν έχει σχέση. Με τη Γιουλίκα Σκαφιδά. Ωραία ηθοποιός. Πολύ καλή Γιουλίκα. Πολύ καλή. Και ωραία κοπέλα. Φιλιάνα Σκαφιδά και Γιώτα Ευαγγελοπούλου. Επαναλαμβάνω, Γιώτα Ευαγγελοπούλου και Φιλιάνα Σκαφιδά. Στείλανε άπειρες γυναίκες και για το live και για το θέατρο. Λογικό είναι να έχουμε στο θέατρο δύο γυναίκες νικήτριες. 9 η ώρα στο θέατρο Κήπου, στο κέντρο της πόλης. Να είστε λίγο πιο νωρίς εκεί, έτσι. Γιατί θα γίνεται χαμός. Αυτά. Αύριο δίνουμε για Γιάννη Αγγελάκα Βέβυλο. Άλλη μεγάλη βραδιά. Την Παρασκευή. Ίσως να δίνουμε και για το Σάββατο. Την άλλη βραδιά που είναι Τζαμάλ με μικρό κλέφτη. Αυτά. Και θα έχουμε και διαγωνισμό. Πρώτα ο Θεός αύριο. Σχετικά με το τι κατάφερα αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, πηγαίνουμε σε break. Ήμασταν η Τρόικα. Μεσοτήριδα στο κλείσιμο. Ήμασταν η Τρόικα. Μεσοτήρη Δασκαλάκη για τα πρώτα σχεδόν 80 λεπτά. Παναγιώτη, πάλι γιατί κάνεις τέτοια. Για τα τελευταία 10 ήμασταν. Παναγιώτη στον Αντένα. Με τον Χρήστο και όσοι κάνεις παγκάτα. Ναι, δεν στον και του μες. Δεν στον λάθος. Λάθος ο ταμπλούχος. Λάθος. Αγόρι είναι. Έλα έτσι στο Φικελίδης, έλα. Δεν τρέπεσε λίγο εσύ? Πηγαίνω να χτυπήσω κανένα φαγητάκι της Προκοπής από το Πιπερών στην Γεωργίου Παπανδρέου 25 πρώην Ανθέων σε λέω. Πιπερών, σύγχρονο μαγειρίο για τη Λιβεριά 2310-868-868. Γεια σου χαρά, Χρήστο Κιώση Λεβένταρε.